scent of the pine. You know how I feel. For freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. For me. Oh, και είναι ωραία. Είναι ωραία για όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Τι εκτέλεση. Αυτές οι ψηλές, πώς τις λένε, στις ψηλές, ε. Τι εκτέλεση, τι ρεσιτάλι αυτό. Το τσάκισε, το απογείωσε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Feeling good. Νομίζω έτσι πρέπει να αισθανόμαστε όλοι. Είναι σαφές, όχι νομίζω. Ανοίγουμε τα παραθυρόφυλλα, ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες, βγαίνουμε έξω, ταξιδεύουμε και απολαμβάνουμε την ημέρα με οποιοδήποτε. Άπαξ και ξυπνάμε και ανοίγουμε έτσι τα μάτια μας και στεκόμαστε στα πόδια μας. Να λέμε δόξα σοι ο Θεός σε όποιον Θεό και όπου πιστεύει ο καθένας. Να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είμαστε ευγνώμονες για τη ζωή που ζούμε. Την πιο όμορφη καλημέρα μας σήμερα, 5η 22 Φεβρουαρίου του 2024. Καλώς ήρθατε στο One Live Magazine. One Live Magazine, ό,τι θέλετε λοιπόν να μας το στέλνετε στο magazine@onechannel.gr. Θα το δείτε σε λιγάκι και στο Super. Ο γνωστός διαδραστικός τρόπος επικοινωνίας. Επικοινωνία. Ναι. Σήμερα έχουμε να δούμε πολλά. Οι αγρότες έφυγαν, οι μελισσοκόμοι ήρθαν, είναι ήδη στο Σύνταγμα. Από τις 8 το πρωί αναμενόταν να συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος με φορτηγά και με γιοταχή. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια μαζί με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, την κοινωνική επικαιρότητα, θέματα υγείας. Βέβαια, θέματα υγείας. Να δούμε τι θα συμβεί με τα απογευματινά ιατρία. Όχι ιατρία, χειρουργία. Γιατί τώρα ήρθαν και τα χειρουργία. Να δούμε πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα κινηθούν και τι αποτελέσματα θα φέρουν και να ανακουφίσουν τον κάθε ένα. Και είναι πολλοί αυτοί που αναμένουν να χειρουργηθούν. Πάνω από 100.000. Λοιπόν, πώς το λέει η Ματίνα, το καφεδάκι σας, το κρουασανάκι σας, απόλαυση, καναπές. Εσύ κατευθείαν να σου πω, συντονιστείτε. Στο κρουασανάκι, κάτι πιο light, κάτι της πιο ελληνικό, Αντέλα, πες, ορίστε, πες. Ένα κριτσινάκι, ένα φρουτάκι της εποχής πάντα. Το κριτσινάκι γιατί έχει και... Έχει σωσαμάκι. Έχει σωσαμάκι. Βάλτε και λίγο λαδάκι έχεις ελληνικό. Έχεις σπόρους. Αν και είναι ακριβό αυτό το πρωινό, έτσι, με το λάδι μαζί. Εκτοξεύεται στην τιμή. Σε πείραξε το κρουασανάκι, αλλά σε πείραξε για λόγους θερμίδων, έτσι. Γι' αυτό, λοιπόν, ωραία, πιο υγιεινά, ό,τι θέλετε απολαύστε. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την εκπομπή σε πολύ λίγο. Μαζί μας. Για... Σε ωραίο κλίμα ήρθαν οι αγρότες, σε ωραίο κλίμα έφυγαν. Ειρηνικά, αξιοπρεπή... Και οι Αθηναίοι τους αποχαιρέτησαν με καλή διάθεση, όπως και τους υποδέχτηκαν. Και με επιφημίες, όπως τους υποδέχτηκαν ακριβώς, σε ένα απολύτως ειρηνικό, μαζικό, πραγματικά παλαϊκό συλλαλητήριο, με χιλιάδες κόσμου, με 200 τρακτέρ, που κατέβηκαν στην Αθήνα και που επέστρεψαν στα μπλόκα τους, επέστρεψαν στις γενικές συνελεύσεις τους σήμερα για να αποφασίσουν τις επόμενες κινητοποίησεις. Ακούστηκαν όμως φοβερά συνθήματα, ναι, φοβερές ατάκες από τους αγρότες. Αυτό έγραψε. Το χωρίς εμάς τι θα φας. Όχι μόνο αυτό, έλεγε χθες ένας αγρότης στο Σύνταγμα πάνω από το τρακτέρ του. Εγώ πουλάω φθηνά, πουλάω πολύ φθηνά. Εσύ γιατί να τρως τόσο ακριβά, πρέπει να τρως και εσύ φθηνά. Εγώ πουλάω το στάρι τόσο και εσύ τρως το ψωμί 10 φορές επάνω. Ένα πολύ βάσιμο επιχείρημα. Ακούσαμε δηλαδή πολύ σοφά πράγματα από τους αγρότες. Θα πω και ακόμα ένα σύνθημα. Στα μπλόκα της αγροτιάς θα σπάσει της κυβέρνησης ο Τσαμπουκάς. Πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό. Όχι, τα δούλεψες πριν. Όχι, δεν το παγώ. Τα θυμάσαι. Οι αγρότες. Λέω, τα δούλεψες, τα προβάρες. Έχω μνημονικό, έχω μνημονικό. Ωραία. Αυτό είναι πλεονέκτημα συγκριτικό. Για πες. Λοιπόν, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου είναι πιθανό να συνεχιστούν τα συλλαλητήρια. Ίσως υπάρξει και νέο στην Αθήνα. Σίγουρα επιδιώκεται τουλάχιστον από το κομμάτι της Θεσσαλίας των αγροτών. Και θα γίνει νέα συνάντηση από ό,τι φαίνεται με τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τους Θεσσαλούς. Με τους Θεσσαλούς, ακριβώς, το κομμάτι της Θεσσαλίας. Όμως
Όμως επαναλαμβάνω ότι επιστρέφοντας τα μπλόκα οι αγρότες από σήμερα έχουν νέες συνελεύσεις για να αποφασίσουν. Εκεί θα γίνουν νέες διεργασίες, νέες ζυμώσεις, να δουν τι θα κάνουμε την συνέχιση των κινητοποίησεών τους. Τώρα είναι ήδη στο Σύνταγμα, τη στιγμή τούτη που μιλάμε. Μελισσοκόμοι. Είναι ήδη οι μελισσοκόμοι με τις στολές τους, με όλο τους τον εξοπλισμό, με βασικό καπνιστήρια, βλέπω εδώ. Με βασικό ζητούμενο τι? Να ελεγχθούν τα μέλια που κυκλοφορούν στην αγορά. Γιατί δεν είναι ελληνικά. Οι εισαγωγές των μελιών, κυρίως του μελιού, που βαπτίζονται ελληνικά. Οι ελληνοποιήσεις του μελιού, όπως λένε μελισσοκόμοι, και έχουν ένα σύνθημα. Να πω κι εγώ ένα σήμερα. Για πες. Χάνονται οι μέλισσες, χανόμαστε κι εμείς. Δίκιο έχουν, γιατί η μέλισσα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τη μέλισσα και τα μελίσσια. Βέβαια δεν συντηρούνται και δεν διατηρούνται τα μελίσσια 100 μελισσοκόμων, να το λέμε και αυτό. Αλλά είναι και αυτό ένας κρίκος της αλυσίδας και της διατήρησής τους. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις. Και όταν θα έχουμε βεβαίως εικόνα από το Σύνταγμα, να επιδιώξουμε, να απευθυνθούμε στο κοντρόλ το δικό μας, να επιδιώξουμε να έχουμε εικόνα, γιατί είναι και εντυπωσιακή κιόλας από το Σύνταγμα, όπου είναι οι μελισσοκόμοι με τα φλόγιστρα και όλα τα σχετικά. Ξεκίνησαν από την Πάτρα τα ξημερώματα, αλλά βεβαίως συγχωνεύτηκαν και με άλλους. Δώσανε ραντεβού στην Κόρινθο. Νωρίς το πρωί συναντήθηκαν από Πελοπόννησο, από Ήπειρο και όλοι μαζί κίνησαν για Σύνταγμα. Εκεί κάπου κοντά στην Αθηνά συνάντησαν κάποιες δυσκολίες, ξεπεράστηκαν και κοντεύουν άλλοι οι επόμενοι. Αντιλαμβάνεστε Σύνταγμα. Ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος επιπλέον σήμερα για να αποφεύγουμε τις άσκοπες κινήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι όπως το έχουμε κάνει. Έχει και συλλαλητήριο. Έχει και συλλαλητήριο στις 12 το πανεκπαιδευτικό. Έτσι όπως το κάναμε όμως, δεν θα κατεβαίνουν και ποτέ στο κέντρο οι άνθρωποι. Και ξέρεις τι βλέπω τώρα. Υπάρχει και σοβαρό πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Κηφισό εξαιτίας 2 τροχαίων. Να το προσέξουμε και αυτό. Και όσοι παρακολουθείτε τώρα, ειδοποιήστε τους δικούς σας που είναι στα αυτοκίνητα, ίσως να αποφύγουν κάποιες συγκεκριμένες κεντρικές αρτηρίες. Βραχυκυκλωμένη η κατάσταση στο κέντρο στην Αθήνα. Το ξαναλέμε, όποιος μπορεί, αν μπορεί, ας το αποφύγει. Τι να κάνεις όμως, δηλαδή όταν έχεις τη δουλειά σου, Μοιραία, χρειάζεται να κατεβείς. Πάντως και όταν είσαι στην επαρχία, δώστε και ποιότητα ζωής στους επαρχιώτες και ειδικά στους αγρότες κτηνοτρόφους για να παραμείνουν εκεί οι άνθρωποι. Βέβαια, μα αυτό λένε. Θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας, να προκόψουμε. Μη μας διώχνετε, μη μας ξεριζώνετε. Και είναι απολύτως δικαιολογημένα και ευσταθούν τα επιχειρήματά τους. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα για το επόμενο θέμα, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, το συνέδριο, το τετραήμερο, το οποίο αρχίζει σήμερα στο Τάικβοντο, στο Φάλιρο, με ομιλία του Προέδρου Κασελάκη περίπου στις 7 το βράδυ αναμένεται. TikTok. Πού αναφέρομαι? TikTok. Πόσο ακόμη θα μείνει στη θέση του ο Στέφανος Κασελάκης? Μετράει αντίστροφα το ρολόι, έχει γυρίσει η κλεψίδρα. Υπάρχει μια εκεχηρία για να πάει το κόμμα στο συνέδριό του, και πάει το κόμμα στο συνέδριό του σήμερα. Μεγάλο ενδιαφέρον και θα πάει τα συζητήσουμε σήμερα μετά και στο δημοσιογραφικό τραπέζι, η παρουσία Αλέξη Τσίπρα πέρα από την ομιλία του Προέδρου Κασελάκη. Παρουσία, χαιρετισμός, τοποθέτηση, όλα έχουν ενδιαφέρον. Άμεσα θα φανεί, άμεσα θα δείξει. Τον περιμένουν πώς και πώς τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς για να πάρει θέση και να κατευνάσει την όλη κατάσταση. Τώρα εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Βγαίνοντας το βράδυ της Τρίτης από την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, όλοι είπαν ότι έσκυσαν τη γάτα, να το πω έτσι, ότι όλοι ξεσπάθωσαν, είπε ο καθένας το δικό του το αφήγημα και κέρδισε τις εντυπώσεις. Τώρα ο ένας τα λέει έτσι, ο άλλος τα λέει αλλιώς, 21 τα στελέχη, 21 και διαφορετικές απόψεις. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτή τη φάση για το συνέδριο και για τις ευρωεκλογές, όχι τη λευκή επιταγή που ζήτησε σε βάθος χρόνων μέχρι τις εθνικές, πήρε από τα κορυφαία στελέχη της πολιτικής γραμματείας, ξαναλέω, ο Στέφανος Κασελάκης, μέσα σε ένα πλαίσιο γενικότερο λευκή σημαίας ειρηνοποιού αυτή την ώρα. Μέχρι τις ευρωεκλογές πήρε, ναι, αυτό την λέω, επιταγή. Μέχρι τις ευρωεκλογές. Τη λευκή. Άλλωστε, όλοι εκεί δεν κρινόμαστε. Όλοι κρινόμαστε στο κάθε έτσι, μέρα λένε, βασικά. Όλοι, δηλαδή, ακόμα και μέχρι τις ευρωεκλογές, βέβαια, θα ήταν ανώριμο, όπως το χαρακτήρισε και ο κύριος Ραγκούσης, να τεθεί θέμα νέου Προέδρου πριν από τις ευρωεκλογές. Θα ήταν εξαιρετικά ανώριμο πολιτικά. Και ο Γιώργος Τσίπρας το πήρε πίσω αυτό που είχε πει αρχικά. Δηλαδή, εντάξει, ότι υπάρχει θέμα Προέδρου. Γι' αυτό μιλάμε για εκεχηρία. Μία το μαζεύουν, μία το ξεχυλώνουν. Μία το ξεχυλώνουν, μία το μαζεύουν. Ναι. Εντάξει, θέλει προσοχή, γιατί όλος ο κόσμος αναρωτιέται τι κάνουν. Η ρήξη φαίνεται ευθύτατη πάντως σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή αυτό που λέμε σε προσωπική ατζέντα, μεταξύ Κασελάκη και Τεμπονέρα. Αυτό φαίνεται πια ότι είναι ξεκάθαρο.
Και βεβαίως θα μας τα πούνε και οι πολιτικοί αναλυτές πιο μετά αυτά. Να πούμε ότι είχαμε και μία εξέλιξη αναφορικά στη Νέα Αριστερά, όπου έκανε comeback, έκανε πάνωδο λοιπόν ο Γαβρίλ Σακελαρίδη στη θέση του επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος. Πιθανότατα εκεί... και μια θέση στο Ευρωψηφοδέλτιο. Ακούγεται ναι, ότι θα κατεβεί και ναι. στις ευρωεκλογές, θα θέσει υποψηφιότητα. Το χαιρέτησε ο κ. Χαρίτσης και είπε γύρισε στο χώρο σου. Είναι λίγο διασπασμένος ο χώρος όμως. Δηλαδή, ποιος είναι ακριβώς ο χώρος. Μάλλον ανήκει στους συγκεκριμένους, στη συγκεκριμένη παρέα. Μίλησε για επανένωση. Πάμε να δούμε μερικές κάρτες που αφορούν αυτές τις τελευταίες τοποθετήσεις που έχουν γίνει. Πάμε να ζητώ δούμε, αναβάπτιση λοιπόν. Της βούλησης και εντολής των μελών αν δεν με εμπιστεύεστε. Σέβομαι τα όργανα, είμαι συλλογικός, παρά τα ότι δεν υπάρχει συλλογική διαδικασία που να μην υπήρξαν διαρροές. Πώς μπορεί να λειτουργεί ένα όργανο αν δεν σέβεστε και οι ίδιοι τη διαδικασία, αν κάποιος με αμφισβητεί να το κάνει εδώ τώρα, όπως είμαστε. Αν δεν με εμπιστεύεστε να οδηγήσω το κόμμα στις εθνικές εκλογές, πείτε το τώρα. Βρείτε ποιος θα κατέβει απέναντί μου και πάμε. Εγώ δεν θα γίνω ηφηγένεια. Δεν είναι ζήτημα προσωπικό αυτό που θα σας πω. Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να πείτε ότι με εμπιστεύεστε, τότε πείτε ποιον θέλετε. Αν όντως δεν με εμπιστεύεστε, ζητώ αναβάπτιση της βούλησης και εντολής των μελών. Σέβομαι τα όργανα. Δεν συνενώ στην de facto διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε αριστεροί και δεν εκβιαζόμαστε. Δεν δίνουμε ποτέ και σε κανέναν λευκή επιταγή. Αν το επιθυμεί ο πρόεδρος, έχει κάθε δικαίωμα να ανοίξει καταστατικά τη διαδικασία προεδρικής εκλογής. Bollywood. Και περισσότερο από σήμερα. Έτσι. Με τα βλέμματα στο Taekwondo του Φαλήρου στο συνέδριο. Λοιπόν. Bollywood, λέω για το. Εσύ λες για την Ινδία. Τώρα. Για την Ινδία, λέω Bollywood. Λες να δούμε Bollywood και στο. Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Όλα παίζουν. Ωραία, το δούμε και αφού είναι η αυλή των θαυμάτων πλέον. Να δούμε κάρι, να δούμε πικάντικες γεύσεις, εκρηκτικές απόψεις. Spicy. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Δεν είναι spicy, πιθανώς. Είναι πολύ spicy, πολύ πικάντικα, πολύ καυτερά. Όσα αναμένουμε να δούμε και να ακολουθήσουν, βέβαια από μένα φανεί, γιατί μπορεί να πάνε όλοι. Αμεριγμένους και χαμηλωμένους τους τόνους. Κάτσε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την παρουσία, την επίσκεψη του πρωθυπουργικού ζεύγους, ο κ. Μητσοτάκης με τη σύζυγό του και με τους Ινδούς στην Ινδία. Στο Νέο Δελχή, λοιπόν, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια πήγε Έλληνας πρωθυπουργός στην Ινδία, την επισκέφθηκε. Με σύνθημα από αυτό που υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ήταν ότι η Ελλάδα του σήμερα μπορεί να αποτελέσει το κατόφλι της Ινδίας προς την Ευρώπη και κάλεσε όλους τους μεγάλους επιχειρηματίες να επενδύσουν στη δική μας χώρα. Θα μας τα πει και πιο αναλυτικά ο Λάμπρος Καλαρίτης που έχουμε σήμερα σε λιγάκι εδώ μαζί μας σε σχέση με τη στόχευση της συγκεκριμένης επίσκεψης, σε σχέση με την εισαγωγή εργατικού δυναμικού καθώς και την τεχνολογία. Αλλά να το ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και να τα ξαναπούμε. And together with Prime Minister Modi we continue building on the positive momentum in our bilateral relationship. The joint declaration that we signed in Athens a few months ago and which upgraded our relationship to a strategic level is already being put into practice. And as the Prime Minister said, we are making significant progress towards deepening the strategic cooperation in all spheres, in security and defense, investment and trade, science and technology, cyberspace, education, culture, tourism, agriculture. Και πάμε και σε επίσης, ένα άλλο θέμα. Να πούμε πριν αυτό, αν μου επιτρέπεις, ναι. ότι είναι και στην τελική ευθεία η εισαγωγή εργατικού δυναμικού και από την Ινδία ναι, και από άλλες χώρες. Το ανέφερα. Εργατικό δυναμικό άμεσα, και τεχνολογίες. Γιατί το είπε και ο κύριος Κερίδης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε και στην εξέλιξη της εκπομπής. Πολύ σημαντικό. Ενδιαφέρει όλους και ενδιαφέρει και 100+ χιλιάδες συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι στην αναμονή για χειρουργία. Αφορά λοιπόν στα απογευματινά χειρουργεία, πώς θα λειτουργήσουν, προϋποθέσεις, συνθήκες, κόστος, κατάλογος, πώς θα χωρίζονται οι επεμβάσεις, ακριβώς, όλα αυτά. Και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει προς ποια κατεύθυνση συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξαδάκτυλο, να μας πει τα τι και πώς, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που ενδιαφέρονται, που είναι στην αναμονή και το γεγονός δεν είναι ότι αναμένεις και δεν λύνεται το πρόβλημά σου, το πρόβλημα υγείας. Έχεις και το ψυχολογικό
που είναι βαρύ. Έχει το ψυχολογικό πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε και είναι ένα καθεστώς και συνέβαιναν μέχρι τώρα, προσπαθούσες δια της τεθλασμένης οδού με άλλους τρόπους να πάρεις τη σειρά του άλλου για να μπορέσεις να μπεις μέσα στην αγωνία σου και μέσα στην, για την υγεία σου να κάνεις τα πάντα. Σειρά του άλλου εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να την πάρεις. Έχει και διάφορα. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι, αναλόγως, αναλόγως, ότι γίνεται αυτό. Ότι πας να ρίξεις τον άλλο για να χειρουργηθείς. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε διάφορα τα οποία συμβαίνουν και είναι καθεστώς γενικότερο. Εντάξει, να σου πω κάτι, το γεγονός ότι συμβαίνουν δεν είναι και αποδεκτά. Μα γι' αυτό σωστά προσπαθεί να παταχθεί και αυτό. Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Κάτσε να δούμε, θα παταχθεί, δεν θα παταχθεί. Λοιπόν, είδομεν. Πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Καλημέρα στο Λάμπρο Καραρίτη. Από τα παραπολιτικά 90,1 και από τον όμιλο των παραπολιτικών. Καλημέρα. Και έχουμε μαζί μας μέσω Skype και τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο, σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μας, κύριε Παπαχρήστο. Κύριε Παπαχρήστο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Τούτη τη στιγμή που μιλάμε, ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει και ξαναδιαβάζει την ομιλία του, την προβάρει? Δεν είναι βέβαιο ότι θα μιλήσει. Εγώ μέχρι χθες βράδυ είχα την αίσθηση ότι το σκέφτεται πάρα πολύ και το θεωρώ και λογικό. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι θα πάρει ένα αποθεωτικό χειροκρότημα εισερχόμενο στο Τέκβοντο απόψε από τους οπαδούς και τους φίλους συνέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα θα δει αν τοποθετηθεί. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η ομιλία του, αν γίνει τελικά, θα είναι σε ένα κλίμα ενωτικό, να δούμε πώς μπορούμε να συγκροτηθούμε, διότι το έχει ανάγκη η χώρα, να ξαναγίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, γενικώς να βρεθούμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιπλέον να μπορέσουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια που κατά αυτόν υπάρχει στην κοινωνία και που την εκφράζουν αυτή την ώρα αγρότες, φοιτητές και απλοί πολίτες που υφίστανται την ακρίβεια. Μα προφανώς και δεν πιστεύω. Χρήστο, δεν πετάχτηκε κάτω από το χαλί, δεν σηκώθηκε το χαλί να ρίξουμε από κάτω την κρίση ή την περιδίνηση την οποία εξακολουθεί να περνάει. Νομίζω ότι δεν θα αναφερθεί στην κρίση, διότι αυτό θα δώσει επιχειρήματα στην άλλη πλευρά, γιατί εκείνοι που γνωρίζουν, θα στα πει και μετά ο Λάμπρος, εκείνοι που γνωρίζουν καλά τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μεσολαβήσει μετά το ερωτηματολόγιο του κυρίου Κασελάκη είναι έργο Τσίπρα. Εκείνος εξεράγει. Δεν θα είναι απογοητευτικό εκείνος, όμως να μην μιλήσει, να μην μπει κάτι για όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχει επικρατήσει και όλο αυτό το κλίμα? Οι σχεδιασμοί του κυρίου Τσίπρα δεν είναι μέσω ΣΥΡΙΖΑ. Οι σχεδιασμοί του κυρίου Τσίπρα για αμέσως μετά τις εκλογές είναι ένα ευρύτερο σχήμα, μια κεντροαριστερά στην οποία θέλει να συμπεριλάβει ό,τι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις. Αφού λοιπόν ο σχεδιασμός του είναι αυτός, κατά τη γνώμη μου, δύσκολα θα πάει σε ένα κομματικό συνέδριο, το συγκεκριμένο κομματικό συνέδριο, για να ανανεώσει τους όρκους πίστης στην αριστερά. Αυτά έχουν τελειώσει, το ξέρει και ο ίδιος, ότι δεν έχει πια μέλλον εκεί. Επειδή είναι 49-50 χρονών, γίνεται σε λίγο, έχει μπροστά του ένα προσδόκιμο στην πολιτική πάνω από 25 χρόνια. Προφανώς δεν θα το κάνει με ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι σε φάση αποδρομής και διαδικασία αποσάθρωσης. Θα προσπαθήσει να εκφράσει ευρύτερες δυνάμεις. Το αν μπορεί να τις εκφράσει ο συγκεκριμένος πολιτικός είναι μια άλλη τάξη συζήτηση, την οποία μπορείτε να την κάνουμε όποτε θέλετε, αλλά σήμερα ασφαλώς και δεν πρόκειται να αναφερθεί στην κρίση, να τα ρίξει σε κάποιους, να ακυρώσει τις ευθύνες κάποιων άλλων κλπ. Το ενωτικό Λάμπρο, η ενωτική εμβληματική, γιατί προφανώς εμβληματική για το κόμμα, παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο που είπε ο κ. Παπαχρήστος και προφανώς πιθανότατα προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνουμε, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός θέλει να ενισχύσει όλο τούτο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι δηλαδή, ότι τα κορυφαία πολιτικά στελέχη, τα κορυφαία στελέχη, τα πρωτοκλασάτα της πολιτικής γραμματείας στηρίζουν Κασελάκη τώρα για το συνέδριο και για τις ευρωεκλογές και έχει ο Θεός από εκεί και πέρα. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει να προασπίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Στηρίζουν. Λογικά, έτσι.
Στηρίζουν πραγματικά ουσιαστικά? Όχι. Συμφωνώ απολύτως με ό,τι είπε ο Γιώργος. Η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Μιλώντας με δημοσκόπους και χθες και όλες τις μέρες, δεν μπορούν να βρουν σημείο στήριξης, δηλαδή δεν ξέρουν πού είναι το μαξιλάρι των ποστών του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε επόμενη δημοσκόπηση τα ποσοστά είναι και πιο κάτω και δεν μπορούν να βρουν πού μπορεί να σταθεροποιηθεί και αν μπορεί να σταθεροποιηθεί. Άρα, εδώ τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, γίνεται μια προκαταβολική και ένα προκαταβολικό blame game. Ποιος θα χρεωθεί το μουτζούρι των ευρωεκλογών? Ο κύριος Κασελάκης έχει καταλάβει ότι μετά τις ευρωεκλογές θα ξεκινήσουν διαδικασίες καθαίρεσης. Γι' αυτό προσπάθησε να το προκαταλάβει λέγοντας ότι θα κρυθώ στις εθνικές εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που έχουν ανοίξει οι προσωπικές ατζέντες. Δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένει κανείς 5 χρόνια για να δει αν ο κ. Κασσαλάκης θα κάνει κάτι στις επόμενες εκλογές. Ούτε και για να συνεχιστεί και να ενταθεί ένα προσωπικό power game προεδρικό τώρα, γιατί τον έχουν ξεγραμμένο ουσιαστικά, αυτό λες. Ναι, γιατί. Άρα δεν θα πάει κάποιος να καεί τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουν διαγνώσει ότι δεν έχει πολιτικό κεφάλαιο και πολιτική δυναμική για να υπάρξει ανάταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τελειωμένο πολιτικό προϊόν. Σας λέω με βάση, μιλώ και με τους δημοσκόπους, το τι βρίσκουν στα ποιοτικά στοιχεία. Έχει πέσει δηλαδή από το διψήφιο, έχει αρχίσει και κατρακυλά σε μονοψήφια. Θα σου πω ότι μου είπαν το εξής. Σε ρωτώ επειδή λες ότι κουβέντιασες με δημοσκόπους. Θα σου πω τι μου λέγανε. Ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα ποσοστά σε ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Βελόπουλου. Αυτά τα τρία μαζί. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Μπορώ να σας το πω και εγώ να επιβεβαιώσω, το Λάμπρο στα αστάθμητα είναι κάτω από το διψήφιο. Δηλαδή, είναι εντελώς δυσίωνα τα πράγματα. Οπότε γίνεται μια διαχείριση τώρα για το ποιος, ο κύριος Κασελάκης, κατά τη γνώμη μου, προσπάθησε με όλη αυτή τη διαδικασία να χρεώσει και αυτός προκαταβολικά το αποτέλεσμα των εκλογών στους υπολείπους, λέγοντας ότι εσείς με υπονομεύετε και. Άρα, ό,τι γίνει στις ευρωεκλογές θα είναι δική σας ευθύνη που δεν στηρίξατε. Από τη στιγμή που έχει αρχίσει το blame game, έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Άρα θα πάμε εκεί που λέει ο Γιώργος. Θα πάμε για μια επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα δεν αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου. Και οπωσδήποτε σε ένα συνέδριο το οποίο σε ένα κόμμα δεν έχει μέλλον, δεν είναι πάρα πολύ έξυπνη και πολύ έμπειρη πολιτικά. Να υποθέσω και η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία γι' αυτό αρνήθηκε και να παραστεί έτσι όταν προσκλήθηκε τον κύριο Κασελάκη. Δεν έχει λόγο να εμπλακεί. Το συνέδριο που γίνεται, που ξεκινάει απόψε και ολοκληρώνεται την Κυριακή, ουσιαστικά πολιτικές θέσεις θα συζητήσει. Δεν πρόκειται να εκλέξει όργανα που θα ήταν κρίσιμο για την συνέχεια και επίσης δεν πρόκειται να πάρει σοβαρές αποφάσεις του είδους αυτού που προέβαλε μέσα από το ερωτηματολόγιο. Αυτό το ερωτηματολόγιο, δηλαδή, τι τύχη θα έχει, θα βρει θέση στο συνέδριο? Αυτό το ερωτηματολόγιο προφανώς θα συζητηθεί από κάποιους, αλλά είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αποτύχει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Λέω ότι το ερωτηματολόγιο ουσιαστικά έχει υπονομευτεί, διότι οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι ούτε 1,000 άτομα δεν έχουν απαντήσει σε αυτό. Δηλαδή, άρα πήγε άπατο δηλαδή. Ναι. Άρα θα μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο ουσιαστικά δεν θα καθορίσει την φύση του συνεδρίου. Δεν πρόκειται το συνέδριο να αποφασίσει για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται στην αριστερά ή πρέπει να μετακινηθεί προς το κεντρό αριστερά. Το σχηματισμό της πολιτικής ταυτότητας, ναι. Βασικά, ναι, το ερωτηματολόγιο αποτυπώνει τις αρχικές σκέψεις του κ. Κασελάκη. Υπενθυμίζω ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις του κ. Κασελάκη όταν εξελέγει ήταν ότι δεν ήρθα να πάρω έτοιμο μαγαζί, ήρθα να ανασυγκροτήσω την αριστερά. Από την αρχή αυτό έχει στο μυαλό. Το είπε Κλωτσάνε όμως. Και Κλωτσάνε όλοι. Είναι πολύ. Οι περισσότεροι Κλωτσάνε. Θεώρησε προφανώς λάθος εκ του αποτελέσματος ότι με την ίδια ευκολία που πήρε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να τον μεταλλάξει να κάνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό έτσι. Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί και ο ίδιος, δεν έχει το πολιτικό περιεχόμενο να το κάνει. Και συνάντησε τις αντιστάσεις που είχε αποτέλεσμα μια πρώτη διάσπαση έτσι, που έφυγαν και τα στελέχη που κάναν την αριστερά. Και τώρα είναι στα πρόθυρα μια ενδεχόμενη νέα διάσπαση. Πάντως, προκαλεί εντύπωση το πόσο. Το ερωτηματολόγιο πάντως αποτυπώνει αυτές τις σκέψεις του. Ήθελε να αλλάξει, δεν ήθελε το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, δηλαδή, έχει φανεί συνεπής μέχρι τώρα σε αυτά που έχει πει. Απλά συνάντησε στην πορεία αντιστάσεις. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε αμφισημία. Κάθε μέρα που ξημέρωνε έλεγε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και αποδομήθηκε τόσο ο κύριε Παπαχρήστο, κύριε Καλαρίτη, γιατί από εκείνο το Στέφανε προχώρα και άλλαξε τα όλα, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση το χρονικό διάστημα τόσο σύντομο. Τα μέλη το λέγανε αυτό, δεν το λέγανε. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω, έχασε το έρισμα.
ο κύριος Κασελάκης, εκτός από τις δημόσιες δηλώσεις, τοποθετείται και σε ιδιωτικές συναντήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την κεντροαριστερά, για το ποιο είναι το μέλλον του σε αυτό το χώρο, για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, ποια είναι η άποψή του για τον κύριο Τσίπρα. Αυτά τα πράγματα που λέει και τα οποία λέει με μεγάλη ευκολία και που δείχνουν ένα άτομο το οποίο είναι φιές. Είναι φιές άτομο ο Στέφανος Κασελάκης. Αλλά που το χάνει, κύριε Παπαχρήστο. Παρόλα αυτά, επειδή δεν έχει καμία εμπειρία στην πολιτική, λέει πράγματα τα οποία προφανώς δεν μένουν στο στενό κύκλο εκεί όπου εκφράζονται. Υπάρχουν διαρροές δηλαδή, λέτε. Μα δεν είναι, είναι εκ των πραγμάτων. Άμα πας σε μια κοινωνική εκδήλωση και λες όσα λες, προφανώς θα βγουν προς τα έξω. Το τελευταίο, τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, τα πολιτικο-δημοσιογραφικά γραφεία έχουν κατακλειστεί από πράγματα τα οποία λέει και τα οποία στην πραγματικότητα τι περιγράφουν. Περιγράφουν ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο θα δημιουργηθεί εάν και εφόσον εκείνος προχωρήσει, χρησιμοποιώντας ως μαγιά τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι απομείνει από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξει ένα άλλο πράγμα. Αυτά όμως στην πολιτική είναι προϊόν διεργασιών, σοβαρών διεργασιών. Δεν είναι κουβέντες, καθόμαστε σε ένα τραπέζι και λέμε τι άποψη έχουμε για τον Παπανδρέου, για το Πασόκ, για το Αλέξη Τσίπρα και δεν ξέρω τι. Αυτά θέλουν, είναι αποτέλεσμα σοβαρών διεργασιών στην κοινωνία, στην πολιτική τάξη και δεν είναι πράγματα τα οποία μπορείς να πεις μεταξύ τυρού και αχλαδίου. Χθες έγινε μια έρευνα όπου αποτυπώθηκε η διάθεση και η επιθυμία του κόσμου, του μεγαλύτερου ποσοστού, να γίνει σύμπραξη των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Αυτό όμως στην πράξη, γιατί το αναφέρω κύριε Παπαχρήστο, γιατί είπατε νωρίτερα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ηγηθεί ενός τέτοιου σχήματος, ενός τέτοιου σχηματισμού. Έχουν γίνει όμως στο παρελθόν πολλές απόπειρες και προσπάθειες να γίνει κάτι τέτοιο και έχει αποτύχει. Τι έχει αλλάξει τώρα που μπορεί να το ευνοεί η Λάμπρο? Κατά τη γνώμη μου, έχουν αλλάξει πράγματα προς το χειρότερο. Υπό την έννοια ότι η γενικότερη ατζέντα δεν ευνοεί την κεντροαριστερά. Το βλέπουμε στην Ευρώπη. Η ατζέντα, η διεθνής ατζέντα και οι εθνικές ατζέντες έχουν αλλάξει τα προβλήματα. Η αριστερά δεν έχει μπορέσει να δώσει απαντήσεις, γι' αυτό και είναι σε αποδρομή σε όλη την Ευρώπη. Εδώ το βλέπουμε με πιο δραματικό τρόπο στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν και ειδικές συνθήκες. Αλλά γενικά στην Ευρώπη υποχωρεί, διότι η ατζέντα η οποία έχει επιβληθεί από την πραγματικότητα δεν είναι η ατζέντα που ευνοεί την αριστερά. Δεν έχει απαντήσει γι' αυτό. Μετανάστευση, ασφάλεια, πόλεμοι, εξωτερική πολιτική, ασύμμετρες απειλές, ακόμα και για την ακρίβεια, έτσι, η οποία είναι απόρρια διάφορων πραγμάτων, ενεργειακή κρίση, τα logistics, εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν έχει ούτε εκεί απαντήσεις. Και βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη μετατοπίζεται το άξονα δεξιά. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι κεντροδεξιές και συνήθως εκτός από την Ελλάδα, στην Ευρώπη υπάρχει τουλάχιστον ένα κόμμα δεξιά της εκάστοτε κυβέρνησης που έχει ποσοστά σοβαρά. Είτε κυβέρνηση είτε συγκυβέρνηση. Μόνο στην Ελλάδα είναι κατακαιρματισμένο. Άρα γενικά η συγκυρία δεν ευνοεί την αριστερά. Κύριε Παπαχρήστο, ο Νίκος Ανδρουλάκης πού στέκεται σε όλο αυτό? Δηλαδή τι διάθεση έχει, γιατί δεν έχει φανεί να έχει μια τέτοια διάθεση για σύμπραξη των δυνάμεων? Προφανώς δεν έχει αυτή τη διάθεση και προφανώς δεν είναι διατεθειμένος να θέσει το ΠΑΣΟΚ κάτω από ευρύτερα σχήματα τα οποία υποτίθεται ότι θα δημιουργήσουν μια οργανωμένη κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι κουτό και ανόητο. Έδωσε δεν έχει λόγο να το κάνει κανένα. Γίνει, θα ήταν εντελώς παράλογο. Ευνοείται πολύ αυτή την κατάσταση τώρα. Έτσι. Μπορεί να μην τζιμπάει, να μην αυτό και αν μείνει κολλημένος εκεί στο 14-15%. Ναι. Μπορεί να μην καλπάζει, ναι, αλλά είναι, τζιμπάει. Δεν πρέπει είναι να ένα κάνει σημαντικό κάτι. Ποσοστό, αν πάει. Ακούστε με, το 15% που για πολλούς ενδεχομένως να είναι μια ήττα για το ΠΑΣΟΚ, είναι μια νίκη για το ΠΑΣΟΚ. Μέσα στα δύο χρόνια που ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός, εάν συμβεί αυτό, σημαίνει μια αύξηση της τάξης του 100%. Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, θα έχει διπλασιάσει τα ποσοστά. Ήταν 8%. Έτσι. Και εάν το πάει στο 15, στο 16, είναι μια μεγάλη νίκη.
Δεν είναι ήττα για τον Ανδρουλάκη. Αυτοί που υπολογίζουν ότι ένα τέτοιο ποσοστό θα είναι ένα άσχημο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, ξεχνάνε ότι το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε ένα δυσανάλογα μεγάλο πολιτικό κόστος από τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης και τώρα προσπαθεί με τον άνθρωπο αυτόν, καλός, κακός, μπορεί να έχει χίλια μειονεκτήματα, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει το γεγονός ότι το πάει μπροστά. Τώρα, σκέφτονται ορισμένοι επίσης ότι αφού διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτός ο κόσμος δεν επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Μερικούς περιέγραψε και ο Λάμπρος. Η κεντροαριστερά και στην Ελλάδα εισπράττει την αδυναμία της να απαντήσει στα φαινόμενα που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Γιατί εδώ πρέπει να συμβαίνει κάτι διαφορετικό, δεν καταλαβαίνω. Σύντομα, η διάτρηση του κέντρου, την οποία επιχείρησε και ο κ. Κασελάκης, αυτό έχει στο μυαλό του. Βλέποντας ότι η αριστερά η πίτα έχει μικρύνει, υπάρχει και συνοστισμός κομμάτων πλέον εκεί πέρα, προσπάθησε να δει αν μπορεί να μετατοπίσει το ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο. Το κέντρο είναι κατηλημένο. Είναι από το Μητσοτάκη κατηλημένο πρωτίστως. Και κατά δεύτερο λόγο από το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν κάνει δημοσκοπήσει στα ποιοτικά, στο κέντρο είναι Νέα Δημοκρατία, μακράν, ΠΑΣΟΚ. Τρίτος έπειτα ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή. Τρίτος και κατεδρομένος. Και είναι και το κουκουέ κοντά πια. Και είναι και η νέα αριστερά. Να πούμε, να σχολιάσουμε λίγο και αυτή την. Πριν φτάσουμε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Επειδή προβλέψαμε, προσπαθήσαμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές και πώς θα είναι η ενωτική παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο. Για τον κύριο Κασελάκη που μιλάει σήμερα, μπορούμε να πούμε, κύριε, περίπου σε ποιο πνεύμα. Δηλαδή, θα είναι και αυτός λιγάκι πιο υποχωρητικός, πιο διαλλακτικός, δεν θα είναι τόσο, αν θέλετε, με αυτή την ετικέτα λίγο του ή περισσότερο του αυταρχισμού που του έδωσε ο κ. Λαμπουράρης. Κύριε Παπαχρήστο, πείτε μας. Ναι, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα προσπαθήσει να είναι ενωτικός και επίσης καταλαβαίνω ότι θα επιχειρήσει να πείσει το συνέδριο και μέσω των συνέδρων την υπόλοιπη εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί δηλαδή να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να επαναλάβει αυτά που λέει ότι εγώ μπορώ να τον νικήσω και τέτοια. Δεν βλέπω να δίνει συνέχεια στην κρίση, διότι αν δώσει συνέχεια στην κρίση είναι προφανές ότι από Δευτέρα θα πάμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Δεν τον συμφέρει αυτό. Αυτό που τον συμφέρει και που θέλει να γίνει είναι να οδηγηθεί κάπως με κάποιο τρόπο η παράταξη ενωμένη στις ευρωεκλογές, μήπως και διασώσει κάτι ότι μπορεί να σωθεί. Δηλαδή δεν τον βλέπω να είναι συγκρουσιακός. Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν θα πάει στο συνέδριο και να αποζητήσει από το συνέδριο διαβοής παράταση της αρχηγίας του μέχρι τις εθνικές εκλογές, να πετύχει δηλαδή αυτό που δεν πέτυχε που ζήτησε και δεν πήρε από την πολιτική γραμματεία. Μήπως δούμε όμως να υψώνει τους τόνους ο Διονύσης Τεμπονέρας που το έκανε στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, από όσο μαθαίνουμε. Τι είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας? Πυροδοτήσει πράγματα. Ναι, τώρα μου λέτε τώρα το ένα παιδί μέγεθος. Το οποίο. Ναι, είναι δικηγόρος, κάτι τέτοιο είναι. Εργατολόγος είναι, το οποίο, ναι. Κοιτάξτε, στην πολιτική, ακούστε με τώρα να σας πω. Επειδή έχω πολλά χρόνια παρακολουθώντας. Έχουμε δει πολλούς οι οποίοι κινούνται πολύ περισσότερο από το νήσιο τους. Και το αποτέλεσμα είναι στο τέλος της ημέρας, όταν πέφτει ο ήλιος, να φανεί ποιοι πραγματικά είναι. Τώρα, μου λέτε ότι είσαι Τεμπονέρας. Τι να πω τώρα. Το παιδί, μια χαρά παιδί είναι, αλλά πρέπει να δει και τα ίσια του. Να δει τα μέτρα του, να έχει το γνώση αυτό. Μήπως όμως, κύριε Παπαχρήστο, κάποιος του έχει φουσκώσει τα μυαλά? Και αναφέρομαι στην εκδήλωση που πήγε. Κοιτάξτε, υπάρχουν στην πολιτική, υπάρχουν αυτά. Όπως υπάρχουν, κοιτάξτε, στην πολιτική υπάρχει το φαινόμενο που παρατηρείται και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο ταλέντα. Ένας ξεχωρίζει, οι υπόλοιποι γυαλίζουν τον πάγκο.
Αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί διάτοντες αστέρες, έτσι, οι οποίοι μπορεί να λάμψουν αυτό, πολύ, πολύ εφήμερα, πολύ παροδικά. Το καταλάβαμε, το νόημα το πιάσαμε, κύριε Παπαχρήστο. Ξεκίνησε να ρωτάει η Ματίνα για τη Νέα Αριστερά και για την επανεμφάνιση στο πολιτικό σκηνικό, Γαβριήλ Σακελαρίδη, με την ένταξή του στο κόμμα, εδώ τα πλάνα, με τον κύριο Χαρίτση. Ξεκινήσω από τον Λάμπρο. Λάμπρο, το κλίμα φάνηκε να είναι πολύ έτσι ζεστό. Και η γλώσσα που μίλησε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι γλώσσα που μιλάει στον ψηφοφόρο, στην καρδιά πρωτίστως και δευτερευόντως στο μυαλό. Σε συγκεκριμένο όμως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι ένα κόμμα χαμηλής πτήσης. Δηλαδή, ο στόχος είναι τώρα να έχουν το κατώφλι, το ψυχολογικό κατώφλι του 3%, του 3% για να καταγραφούν. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουν επιστρέψει στις ρίζες, στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ, του προ-εξουσία ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι οριοθετημένη και η οροφή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα πάνε για κάτι περισσότερο. Έτσι. Μπορεί να εισπράξουν. Και ο Τσίπρας από 3 ακόμα κάτι είχε ξεκινήσει. Ναι, αλλά εδώ ξεκίνησε σε ειδικές συνθήκες όμως. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ήταν αποτέλεσμα ειδικών συνθήκων. Έτσι. Μνημόνια κλπ. Δοκιμάστηκε. Τα πλατείες, τα αποτέλεσμα τα ξέρουμε τώρα. Δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες για να έχουμε μια τέτοια πάλι τροχιά από τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά. Κατά τη γνώμη μου, στόχος τους είναι να καταγραφούν στο χάρτη το δημοσκοπικό για να είναι εκεί την επόμενη μέρα για την οποία μίλησε ο Χρήστος να δουν τι θα γίνει. Δηλαδή να διαπραγματευτούν ένα υπαρκτό κόμμα που έχει καταγράψει ποσοστά, που ενδεχομένως θα εκλέξει ευρωβουλευτή, και να δουν την επόμενη μέρα που θα έρθει σίγουρα τι θα γίνει και πώς θα διαπραγματευτούν πλέον την ένταξή τους, τη συμμετοχή τους σε μια προσπάθεια να διοργάνωσης του χώρου. Θα δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, να αφήσουμε εμείς τώρα το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στα μέτωπα. Παπαχρήστου, λίγο ναι, βεβαίως, για βεβαίως. Την Νέα Αριστερά, βεβαίως, πώς είδε βεβαίως, αυτή βεβαίως. Την επανένωση, τη λεγόμενη, την επανομαζόμενη, όπως την χαρακτήρισα. Όχι, δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό. Διαβλέπετε έτσι κάποια αισιοδοξία, ελπίδα για κάτι καλύτερο, διαφορετικό? Κοιτάξτε, δεν βλέπω, δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό από ό,τι σημείωσε ο Λάμπρος. Αυτό που έχω να πω ότι είναι ότι ήταν μια έκπληξη για μένα το ότι ο κύριος Σακελαρίδης αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα. Γιατί σας θυμίζω ότι... Πρόσωπο συνδεδεμένο με τον κύριο Τσίπρα. Ακριβώς. Η τελευταία συνάντηση ήταν στη Νέα Σμύρνη σε μια ταβέρνα. Ναι. Δεν έφαγαν το φθινόπωρο. Έτσι. Και γενικώς είχαν σχέσεις. Ο Γαβρίλ Σακελαρίδης εκπροσωπεί ίσως την ηθική πλευρά της αριστεράς. Ο τρόπος που αποχώρησε, οι λόγοι που φημολογούνταν ότι έγινε η αποχώρηση αυτή, τον είχαν περιβάλει με ένα μύθο, σύμφωνα με τον οποίο είναι το ηθικό πρόσωπο. Είχε αφήσει, κύριε Παπαχρήστο, θετικό αποτύπωμα, θετικό. Ότι δεν συμφώνησε σε κάποια πράγματα. Ακριβώς. Και αποχώρησε γιατί θεώρησε ότι δεν θα ήταν συνεπής. Και είναι και προφανής ο λόγος που πηγαίνει στη Νέα Αριστερά τώρα. Είναι στα στελέχη που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, άρα αυτό το επιβεβαιώνει αριστερά, ακόμη πιο πολύ. Ναι, είναι ένα στοίχημα για αυτόν. Γιατί το 3% είναι ένα ποσοστό που δεν ξέρω αν η Νέα Αριστερά μπορεί να το κερδίσει. Βεβαίως... θα είναι θετικό, έτσι, δεν το συζητάμε, ότι επανέρχεται αυτό το παιδί στην πολιτική είναι θετικό. Λείπουν πρόσωπα σαν και εκείνον. Από την άλλη, βεβαίως, αν παρατηρήσατε, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, δια του κυρίου Πολάκη και άλλων, του επιτέθηκε δείγμα ότι η πρόσθεσή του σε αυτό το μπλοκ προφανώς απομακρύνει την πιθανότητα να υπάρξουν ενωτικές διεργασίες έστω μετά τις ευρωεκλογές. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, που είναι το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ινδία. Λάμπρο, να ξεκινήσουμε από σένα, από τον Λάμπρο τον Καλαρίτη. Τι όφελος μπορεί να έχει αυτό για την Ελλάδα γενικότερα, και σε επενδυτικό και σε οικονομικό τομέα, και τι διαδρόμους ανοίγει διεθνώς για τη χώρα? Λοιπόν, η Ινδία είναι μια δύναμη η οποία είναι ανερχόμενη. Έχει πλέον μεγαλύτερο πληθυσμό από την Κίνα, έχει χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας, η Κίνα γυρνάει λόγω της πολιτικής του ενός παιδιού. Δεν έχει ακόμα το ΕΠ της Κίνας, όμως εκτιμάται έχει ένα ΕΠ γύρω στα 3,5-3 εκατομμύρια δολάρια, εκτιμάται μέχρι το 30 θα είναι 7,5, θα το έχει διπλασιάσει. Άρα είναι μια ανερχόμενη δύναμη. Από την Ινδία θα ξεκινήσει ένας διάδρομος
εμπορικός, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός του δρόμου του μεταξύ των Κινέζων, ο οποίος θα ξεκινάει από την Κίνα, είναι ο λεγόμενος IMEC, India Middle East Europe Corridor, δηλαδή Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Ευρώπη-Ελλάδα. Αυτός ο διάδρομος εμπορευματικός θα καταλήγει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνει αυτό τι σημαίνει, ότι η Ινδία θα βγει Ευρώπη μέσω Ελλάδος, θα πέσει μέσα Ανατολή, Σαουδική Αραβία κλπ. Αίγυπτο, και θα, μέσω Ελλάδος θα γίνει αυτός ο διάδρομος, τον οποίο το στηρίζουν και οι Αμερικανοί, γιατί θέλουν να είναι ανταγωνιστικός των Κινέζων. Οι Ινδοί θέλουν έξοδο στη Μεσόγειο, θέλουν την Ελλάδα και την Κύπρο ως πάτημα. Άρα είναι win-win situation. Είναι ένας τεράστιος παίκτης. Έχει πλουτοπαρογικές πηγές, είναι μια Ήπειρος, μια υποήπειρος ολόκληρη η Ινδία. Είναι πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Έχει αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, οι τομείς συνεργασίας είναι όλοι. Το μέσο μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, τεχνολογία, εξοπλιστικά. Στην τεχνολογία θριαμβεύουν οι Ινδοί ανά τον κόσμο, έτσι δεν είναι. Silicon Valley και έτσι είναι μεγάλη δύναμη. Είναι τεχνολογική δύναμη, είναι πυρηνική δύναμη, μην το ξεχνάμε. Η Ινδία θα είναι το αντίπαλο δέος της Κίνας. Και το γεγονός και μόνο ότι η απόλυξη αυτού του διαδρόμου, μάλιστα είχε αναφερθεί και ο Biden προμηνών, έτσι όταν είχε αναφερθεί συγκεκριμένα σε αυτό το διάδρομο και στην Ελλάδα ονομαστικά, που θα καταλήγει. Καταλαβαίνει κανείς αυτός πόσο προσθέτει στην Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως σιγά σιγά μετατρέπεται σε κόβο ενεργειακό και εμπορευματικό. Το γεγονός δε ότι έχει αντιπαλότητα με το Πακιστάν, όπου το Πακιστάν είναι σύμμαχος της Τουρκίας, αυτό βάζει στην εξίσωση και άλλα πράγματα. Θέλουμε την Ινδία στη Μεσόγειο, θέλουμε την Ινδία να βγαίνει εδώ και με το ναυτικό της. Είναι στην Ερυθρά Θάλασσα τώρα ήδη λόγω της κρίσης εκεί πέρα. Και γενικά βλέπει την Ελλάδα και λόγω, αν θες, στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν συμφέροντα πρωτίστως, αλλά λόγω και παλαιότητας και των δύο εθνών, αρχαία εθνή και τα δύο. Οπότε εκεί βρίσκουμε, ας πούμε, και με ένα κοινό δεσμό. Γι' αυτό και ο Μόντι μιλάει για εκπληκτική ευκαιρία συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί ανοίγονται και σε εκείνον διελεύσεις, διάδρομοι, έτσι, σε πολλούς τομείς. Ναι, θέλει, γιατί αυτή τη στιγμή η Κίνα προσπαθεί να πνίξει την Ινδία, φτιάχνοντας διαδρόμους που την περιορίζουν. Η Ινδία θέλει να τους πάσει αυτούς. Άρα εμείς δίνουμε μία. Έχει τη στήριξη των Αμερικανών που είναι σημαντικό, άρα εδώ βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα σχήμα. Έρχεται και δεν το γλυκό. Είναι σύμμαχοι με τους Ισραηλινούς, είναι με τους Ισραηλινούς που. Εμείς έχουμε την συνεργασία Ελλάδα και Ισραήλ. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία σύνοδο των τριών, Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ, προτάθηκε να, στην επόμενη να προσκληθεί και η Ινδία. Άρα καταλαβαίνει κανείς αυτό τι σημαίνει. Κύριε Παπαχρήστο. Κύριε Παπαχρήστο, ακούσαμε για εισαγωγή εργατικού δυναμικού. Προφανώς αναζητούμε έτσι φθηνά εργατικά χέρια. Αλλά αυτό έτσι στην πράξη, στην καθημερινότητα. Είναι λάθος. Αναζητούμε εργατικά, εκτός από εργατικά χέρια με την έννοια του όρου να πάνε στην Λία να μαζέψουν φράουλες, θέλουμε προσωπικό το οποίο να είναι κατηρτισμένο και με ειδίκευση και εξειδικευμένο, στην υψηλή τεχνολογία. Και ειδικά στη τεχνολογία, τεχνολογικά. Ναι, είναι πρωτοπόροι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Λείπουν αυτά τα χέρια. Αν θυμάμαι καλά, να κάνω όμως λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Τα δικά μας τα μυαλά τα διώχνουμε έξω. Τα δικά μας τα δυνατά, τα φωτεινά μυαλά, γιατί δεν έχουμε να τα πληρώσουμε. Και θα πάμε τώρα να εισάγουμε τέτοια μυαλά εξειδικευμένα από την Ινδία. Το ερώτημα είναι αν θα έρθουν. Αυτό που λέει ο Γιώργος έχει δίκιο, αλλά το ερώτημα έχει δίκιο και εσύ. Λέμε για το brain drain. Όλοι καλοί φεύγουν έξω, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ. Και εμείς πάμε στην Ινδία για να φέρουμε τους Ινδούς και τους δικούς μας τους έχουμε σε Αγγλία, Σουηδία, Αμερική. Θα συμφωνήσω. Αυτό συμβαίνει για ορισμένες κατηγορίες, όπως γιατρούς, ας πούμε, που είναι πραγματικά ένα έγκλημα που διαπράττει η ελληνική πολιτεία σε βάρος του εαυτού της. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί ένας απόφυτος της ιατρικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή δεν ξέρω πού, με το που παίρνει την ειδικότητα να φεύγει στο εξωτερικό όταν μας έχει κοστίσει όλων ημών. Για να τον σπουδάσουμε, έτσι, ακριβώς, για που είναι φορολογούμενο. Πάνω από 100.000 ευρώ. Yeah. Κάθε παιδί έχει υπολογιστεί ότι για να πάρει την ειδικότητά του στην ιατρική και αν τελειώσει τα 5 χρόνια των κανονικών σπουδών, είναι περίπου 100.000 και πάνω και περισσότερο. Η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να πει ότι θα μείνεις για 5 χρόνια εδώ, θα προσφέρεις υπηρεσίες εδώ και μετά πήγαινε στην ευχή του Θεού όπου σε φωτίσει. Αλλά θα τον πληρώσει όμως, κύριε Παπαχρήστο, να μπορεί και να ζει αξιοπρεπώς, έτσι. Γιατί οι μισθοί που παίρνουν. Καμία αντίρρηση, να τον πληρώσει. Αλλά μην μου τον αφήνεις και φεύγει έξω και μετά δεν έχω γιατρούς για την εφημερία.
Πάντως η συνολική, συνολική εικόνα... Ας πούμε τώρα, ας σας πω κάτι άλλο. Να σας πω. Ναι. Παρακολουθείτε τι γίνεται με τα χειρουργία. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γιατί, είδαμε γιατί και πρόσφατα το περιστατικό αυτό. Στη Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαχρήστο. Μπράβο. Έχουμε έλλειψη αναισθησιολόγων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η πολιτεία δεν έχει καμία, δεν έχει καμία οργανωτική παρέμβαση πάνω σε αυτό. Να πει στους ειδικευόμενους ότι ακούστε να δείτε, από παθολόγους έχουμε γεμίσει. Από καρδιολόγους δεν θέλουμε άλλους. Άρα δίνει μια κατεύθυνση και κίνητρα, κίνητρα. Και βεβαίως και θα συμβάλλει και σε μια καλύτερη επιλογή όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον επιστημονικό προσανατολισμό αυτών των ανθρώπων. Ότι πού πας, πας σε μια αγορά που δεν θα κερδίζεις, γιατί είναι επιλεγμένος. Και του γεγονότος ότι επέμβαση χειρουργική χωρίς αναισθησιολόγο, συγκεκριμένες είναι αυτές που γίνονται δίχως. Αυτό πάντως το αγγλικό εσύ ολόκληρο, δηλαδή το σύστημα υγείας στηρίζεται σε Έλληνες γιατρούς. Αυτό το πράγμα, η αιμορραγία που έχουμε, είναι αναφερογμένο. Αυτό τη στιγμή έχει δίκιο ο Γιώργος, πρέπει να το δούμε. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχουν λεφτά. Εμείς πάμε στην Ινδία να κάνουμε εισαγωγή τώρα. Χάνονται περισσότερα. Δηλαδή, το δεν υπάρχουν λεφτά να δώσεις μισθούς για να κρατήσεις τους γιατρούς εδώ, χάνεις περισσότερα. Γιατί είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Επενδύεις και τελικά πάνε ξένοι και κάνουν ανάπτυξη τη δουλειά τους με ελληνικά μυαλά και ελληνικά λεφτά. Έτσι, έχει επενδύσει η οικογένεια. Έχει επενδύσει η οικογένεια. Έχει επενδύσει η οικογένεια, έχει επενδύσει το κράτος και πάει έτοιμη επένδυση ανθρώπινου δυναμικού. Εν τω μεταξύ, αυτοί που φεύγουν έξω. Εμείς δεν κάνουμε απόσβεση ποτέ εν ολίγης. Δεν χάνεις μόνο αυτό. Αυτοί που φεύγουν έξω παίρνουν μαζί τους και το δημογραφικό, την οικογένεια που θα κάνουν εδώ, παίρνουν και το ΑΕΠ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι χάνεις την επένδυση που έχεις κάνει, το ΑΕΠ που θα παρήγαγαν εδώ, ξεχάζει, πάει αλλού και χάνεις και το δημογραφικό. Είναι πολλαπλή και πολυπίκυλη η αιμορραγία. Μα γι' αυτό λέω ότι μήπως να φροντίσουμε, δηλαδή λίγο να περιχαρακώσουμε, να φροντίσουμε τα του οίκου μας. Αυτά μόνο με κίνητρα. Θα πάμε να κάνουμε και εισαγωγή σε ειδικότητες που λείπουν. Δηλαδή ο Ινδός, ο ΕΦΥΣ, ο τεχνολογικά εξειδικευμένος θα έρθει με πόσα χρήματα εδώ πέρα. Αν έχουμε να το δώσουμε τόσα πολλά, ας κρατήσουμε τους δικούς μας. Ακούστε, ο Ινδός πληροφορικάριος θα έρθει στον όμιλο που εργάζεστε και θα πληρωθεί αναλόγως με αυτό που κάνει. Ο Ινδός πληροφορικάριος θα απασχοληθεί στην επένδυση της Microsoft, δεν θα τον πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Μιλάμε για τέτοιες επιλογές. Ναι, υπάρχει έλλειμμα τεχνικών ειδικοτήτων, έτσι, και όχι μόνο στους ηλεκτρικούς υπολογιστές. Άρα δηλαδή για τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή προνοεί η κυβερνητική ατζέντα. Υπάρχει έλλειμμα. Χρειάζεται όμως αυτό που είπαμε, να προσέξει, να μερυμνήσει και για το δημόσιο τομέα. Να μην φεύγουν οι γιατροί. Και τα δύο, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή του ιδιωτικού τομέα των εταιριών είναι ότι δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό για πολλούς λόγους. Υπάρχει και μία, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος, υπάρχει και μία ανισορροπία, μια ασυμμετρία στα πτυχία που βγαίνουν. Έτσι. Λείπουν πλέον τεχνικές ειδικότητες. Η Ελλάδα... Λάμπρο, με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή, αν μιλήσει κάποιος με κάποιον εκπρόσωπο αυτών των κατασκευαστικών εταιριών, σήμερα λείπουν, θα σου πούν, πάνω από 200.000 εργατικά χέρια εξειδικευμένα. Δηλαδή, αυτό είναι που τόνισε ο κύριος Κερίδης, κύριε Παπαχρήστο, χθες, ότι η πιο άμεση εισαγωγή εργατικού δυναμικού θα είναι κυρίως που αφορά το κομμάτι το οικοδομικό, το κατασκευαστικό. Έτσι. Γιατί ακριβώς εκεί είναι η ανάπτυξη τώρα της χώρας, το κατασκευαστικό, στο ελληνικό, δεξιά-αριστερά. Σε ειδικότητες. Ναι. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει πάρα πολλούς πτυχιούχους, οι οποίοι σπουδάζουν όλη η διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρήσεις δεν υπάρχουν τόσες για να τις διοικήσουν, έτσι δεν είναι? Και λείπουν, συγγνώμη, λείπουν υδραυλικοί, λείπουν ηλεκτρολόγοι, λείπουν ξυλουργοί, λείπουν ειδικότητες του κατασκευαστικού τομέα, οι οποίες φρενάρουν και τα έργα, έτσι. Εκτός όλων των άλλων υπάρχει ζήτημα, ας πούμε, σοβαρό στην εκτέλεση αυτών των έργων που έχουν προγραμματιστεί. Για την οικονομία της συζήτησης και για να προλάβουμε, εάν αυτό δεν ολοκληρώνεται βέβαια το θέμα, θα έχουμε να συζητήσουμε και άλλο για την επένδυση όλη αυτή του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Ινδία. Να πάμε όμως και στα ανοιχτά μέτωπα που παραμένουν και είναι μεγάλα και πολλά για την κυβέρνηση. Δηλαδή και το αγροτικό και η μελισσοκόμη που είναι τώρα στο Σύνταγμα και το φοιτητικό, τα πανεπιστήμια, όλα αυτά ακριβώς που λέγεται. Στο Αριστοτέλειο έχασαν την εξεταστική, έτσι. Και έρχεται σήμερα και ντροπή από σχέδιο δικαιοσύνη. Το φοιτητή τη νομική από το Αριστοτέλειο. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
και έχει ευθύνη το κράτος. Το κράτος δεν έχει. Η δουλειά του κράτους είναι να παραδώσει τα πανεπιστήμια στους φυσικούς διαχειριστές τους, στους φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό. Ποιες διάφορες ομάδες οι οποίες δήθεν είναι φοιτητές, κάνουν καταλήψεις και χάνουν τα παιδιά τα εξάμηνα. Ρωτήσαν τους γονείς εάν μπορούν να συνδύουν. Αν μπορούν να τα υποστηρίξουν και για πόσο. Και αν τα παιδιά έχουν να χάνουν εξάμηνα. Επειδή διάφοροι δήθεν φοιτητές, που στην ουσία είναι περιφερόμενοι τραμπούκοι, καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια. Κύριε Παπαχρήστο, για την κατάσταση του Αριστοτέλειου. Συμφωνώ. Η κατάληψη του Αριστοτέλειου έγινε από καμιά πενταριά τύπους, οι οποίοι έφτασαν στο έσκατο σημείο να πάρουν τα κουλουράκια που είχε ο ανθρωπάκος που λειτουργεί το κηλικείο να τα φάνε. Να κάνουν πια τη σχολιστία. Και μετά, ναι, δηλώσαν ότι απαλατριώσανε τα κουλούρια του ανθρώπου και να τα πληρώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, γελοιότητες τώρα αυτά. Για γέλια και για κλάματα είναι αυτά. Η κυβέρνηση όμως θα έπρεπε να κάνει κάτι. Κυβέρνηση δηλαδή, τι είναι τα πανεπιστήμια μας. Έχει ευθύνη γι' αυτό. Δεν μπορεί να παρατηρητής, ούτε να κάνει να οργανώνει διαδικτυακές εξετάσεις, οι οποίες τελικά δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να παραδώσει τα πανεπιστήμια στους φυσικούς διαχειριστές, σε φοιτητές και πανεπιστημιακούς. Ναι, μέχρι πριν από λίγα χρόνια υποτίθεται ότι για να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε το άσυλο, το οποίο απαγόρευε οποιαδήποτε παρέμβαση της πολιτείας στα πανεπιστήμια. Το άσυλο στην πράξη δεν υπάρχει, πολύ σωστά δεν υπάρχει. Τι σημαίνει άσυλο στις μέρες μας, τι είναι αυτό, δεν υπάρχει. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια εξακολουθούν να είναι όμοιροι αυτών των ομάδων οι οποίες δεν έχουν και τίποτα να κάνουν. Είναι, με τις κουκούλες και τις μάσκες. Έτσι. Προσφέρουν υπηρεσίες κάπου και για κάποιους. Και βγαίνουν κάποιοι και το ονομάζουν αυτό φοιτητικό κίνημα. Ναι. Το πραγματικό φοιτητικό κίνημα είναι εκτός πανεπιστημίων και χάνει τις εξετάσεις. Έτσι. Εγώ μίλησα χθες με παιδιά από την Ουγγαρία, από το Αριστοτέλειο και με το φοιτητή που θα δούμε σε λίγο και λένε αυτό, ότι δεν έχουν οι δικοί μας, ως πότε δηλαδή θα κάνουν υπομονή και θα φεύγουν έτσι τα εξάμηνα. Δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη για διασκέδαση, είμαστε για τις σπουδές μας. Να πούμε και δύο κουβέντες για το αγροτικό, γιατί πλέον δεν έχουμε χρόνο περισσότερο, κύριε Παπαχρήστο. Εγώ νομίζω ότι ορισμένοι από τους αγρότες, όχι όλοι, θα επανέλθουν. Δεν εννοώ θα επανέλθουν στην Αθήνα. Δεν πρόκειται να λύσουν τα μπλόκα. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης είπε αυτό το περίφημο ότι ακολουθεί σπορά, έχουν άλλες ασχολίες. Νομίζω εκεί ποντάρει, νομίζω, κύριε Παπαχρήστο. Εκεί δεν ποντάρει. Ναι, νομίζω ότι ήταν στα όρια του κινησμού αυτή η δήλωση. Δηλαδή, εμφάνιση στους αγρότες περίπου ότι δεν έχουν δουλειά να κάνουν και βαρέθηκαν να στο καφενείο να παίζουν πρέφα, ας πούμε, και είπαν να κάνουν μπλόκα στους δρόμους. Ειδικά τώρα οι Θεσσαλοί μετά τον Ντάνιελ δεν έχουν και πού να καλλιεργήσουν, έτσι. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Ακριβώς. Όχι μόνο γι' αυτό και θα τους συναντήσει από ό,τι λέγεται. Οι αγρότες δεν είναι έχουν ακόμα πλημμυρισμένα τα χωράφια τους, δεν είναι. Θα πάει η Θεσσαλία. Και θα πάνε πάρα πολλά. Θα πάνε χρόνια. Θα πάει χρόνια αυτή η υπόθεση. Λάμπρε, έχει προγραμματιστεί λοιπόν να πάει η Θεσσαλία ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρουμε ημερομηνία, αλλά σχεδιάζεται να πάει. Εντάξει, προφανώς. Και πρέπει να πάει, οφείλει να πάει. Στον τόπο εκεί τη τραγωδία. Τραγωδία είναι αυτή, έτσι. Στον τόπο τη τραγωδία. Γιατί εμείς έχουμε δύο θέματα στα αγροτικά. Το αγροτικό είναι το ένα, το πανευρωπαϊκό, λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Συνεχίζουν την κινητοποίηση, να πούμε, και στην Πολωνία και στη Μασαλία, παντού. Γιατί η κοινή αγροτική πολιτική καινούργια είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, πήρε ως άξονα μόνο το θέμα του περιβάλλοντος, αγνόησε το θέμα της αγροτικής οικονομίας, του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό λέει στους αγρότες, όχι μόνο οι δικοί μας, έτσι. Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν θεωρητικοί φτιάχνουν αυτούς τους νόμους που δεν έχουν πιάσει, μας είπε ένας αγρότης, κτηνοτρόφος μάλλον, ο κύριος Μόσχος που είχαμε εδώ, ότι να μην μιλάνε αυτοί που δεν έχουν πιάσει ποτέ χώμα στη ζωή τους. Συνεπώς, όταν αυτούς τους νόμους τους φτιάχνουν θεωρητικοί και καθηγητές, γι' αυτό λοιπόν αποδεικνύονται αναντίστοιχα στην πράξη. Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, εδώ στην Ολλανδία είπαν, που η Ολλανδία ζει από αυτό κατά μεγάλο μέρος του ΕΠ, είπαν ότι μειώστε τα κοπάδια σας στο ζωικό κεφάλαιο, διότι επιβαρύνεται από το μεθάνιο
από τα κομμάτια το περιβάλλον. Όντως είναι από τα περιτώματά τους είναι αυξημένη περιβαλλοντική ρήπη. Ναι, αλλά συγγνώμη, η Ευρώπη... Δεν μπορείς να πας από τη μία Η Ευρώπη, αυτό η επιβάρυνση που τους αναλογεί περιβαλλοντική παγκοσμίω είναι 8%. Δηλαδή οι αγελάδες της Ευρώπης είναι... Ναι, λες, ας το κάνω στην Αμερική, για μας βρήκανε. Κάνει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουν μία πολιτική, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη το πραγματικό εισόδημα, έτσι. Το 100 δεκάδων εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Εμείς έχουμε και το πλέον πρόβλημα των φυσικών καταστροφών. Εμάς είναι διπλό το πρόβλημα. Το ένα είναι το πανευρωπαϊκό, που οι Βρυξέλλες κάνουν ό,τι να είναι, και το άλλο το δικό μας εδώ πέρα, που το οποίο είναι θέμα. Έχουμε τους πολέμους κλπ. Οι οποίοι έχουν αυξήσει το κόστος. Τώρα το επόμενο. Τα κόστη γενικά, Τα κόστη γενικά. Όχι μόνο τα ενεργειακά. Θα έρθει νέο κύμα ακρίβειας, διότι τώρα που τελειώνουν τα στόκ των τροφίμων, προϊόντων κλπ. Τα επόμενα που θα έρθουν θα έχουν το αυξημένο κόστος του περίπου. Καλά, λάμπρο και τα στόκ που είχαν, τα κάνανε υπερτίμηση. Εγώ τις τελευταίες μέρες, κύριε, δεν ξέρω αν το είδατε. Τα καινούργια θα έχουν το κόστος του περίπου της Αφρικής, έτσι. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Εγώ τις τελευταίες μέρες με το αυτοκίνητο βλέπω αύξηση, πάνω να βάλω βενζίνη, βλέπω αύξηση πάλι του καυσίμου. Δεν ξέρω αν το έχετε δει στη βενζίνη. Υπάρχει αύξηση. Ναι, εμείς που είμαστε με ελικόπτερο, μετακινούμαστε. Αυτό λέω. Εμείς με αυτοκίνητο. Βέβαια. Η είδηση είναι να μας πεις ότι είδες, παρατήρησες μείωση. Αυτή είναι η είδηση. Όχι, είχε λιγάκι. Και να μας πεις και πού την πέτυχες τη μείωση, να βάλουμε εμείς. Ήταν σταθερές οι τιμές το τελευταίο διάστημα. Τώρα βλέπω τσίμπησε. Θα έρθει μια οστιμά λόγω του περίπου της Αφρικής. Αυτό είναι. Πείτε μας, κύριε Βαμπακρίστο. Και επίσης πρέπει να πούμε και το εξής. Η αύξηση στα καύσιμα. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι αυξήσεις στα τρόφιμα στην κυβέρνηση, μην ακούτε που κλαίγετε, κάνουν καλό στον κρατικό κορβανά, διότι εισπράττονται από το ΦΠΑ πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν προϋπολογίζονταν. Αυτό είναι... Ο Κοσμάκης τι θα κάνει, Παπαθιστό. Ο Κοσμάκης θα κάνει. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Αυτό είναι πολύ, είναι μείζον θέμα. Αυτό κάποια στιγμή, γιατί σωρεύεται, κάποια στιγμή θα σκάσει. Έτσι. Μπορεί τώρα να σκάσει. Μπορεί να μην φαίνεται ακριβώς. Μπορεί να μην φαίνεται, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι κατακρεματισμένο το πολιτικό σκηνικό δεξιά και αριστερά από την Νέα Δημοκρατία. Αλλά πράγματα που σωρεύονται νομοτελειακά κάποια στιγμή σκάνε με. Και εδώ θα υπενθυμίσω το σύνθημα. Γιατί λειτουργούν αθρηστικά. Των αγροτών, ότι στον μπλόκο της αγροτιάς, στα μπλόκα της αγροτιάς θα σπάσει της κυβέρνησης ο Τσαμπουκάς, που εμπεριέχει με έναν τρόπο θυμό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στην ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων, του τύπου, ξεκινώντας... Πάμε να δούμε τι θα δούμε στα νέα. Από τα νέα... Δημοφιλής σκευάσματα, βασικά φάρμακα υπό εξαφάνιση, παυσίπονα, παιδικές αντιβιώσεις και εμβόλια, ινσουλίνες, σκευάσματα για τον θηρεοειδή, αγχολητικά, οφθαλμικές αλυφές κτλ. Τι λένε οι φαρμακοποιοί, τι προτείνουν οι γιατροί, πού οφείλεται το πρόβλημα, ποιες εναλλακτικές επιλέγονται για την αντιμετώπιση του. Όλο το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, πώς θα γίνουν οι κατεδαφίσεις. Σε άλλο νέο, το οποίο εμείς το είδαμε χθες, το αναφέραμε στους τίτλους, Νίκος Δένδια στην Επιτροπή της Βουλής, ανησυχώ για τη στάση των Τούρκων. Δεν πρόκειται να αλλάξει. ΣΥΡΙΖΑ, συνέδριο με κραυγές και ψιθύρους. Αίτηση για επιστολική ψήφο από τη Νέα Γουινέα. Θα ψηφίσουν Έλληνες από τη Νέα Γουινέα με επιστολική ψήφο. Δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο η επιστολική ψήφος και μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου. Ηνωμένες Πολιτείες, δολοφονία ή θανάτωση κατεψυγμένου εμβρίου. Πάολο Τζεντιλόνι, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη εκταμείευση κονδυλίων. Ο Επίτροπος Οικονομίας μιλάει στην εφημερίδα. Ιστορίες, οι Ρώσοι κατάσκοποι επιστρέφουν και ζητούν εκδίκηση. Με μέθοδο της ΚΚΜ δολοφονήθηκε ο Ναβάλνη, λένε. Τον άφησαν, λέει, είναι στο ψύχος ώρες ατέλειωτες, στο δρυμμή ψύχος και τον χτύπησαν στην καρδιά. Στην καρδιά. Αυτή είναι η μέθοδος ΚΚΜ αυτό. Ναι, ότι αυτό, λέει, είναι το σήμα κατά τεθέν, ναι, της ΚΚΜ. Ναι, ναι. Με 35 ψήφους εξελέγει ακαδημαϊκός ο καθηγητής ο κύριος Χρούσος. Και θέμα για την Μπερλινάλε, δημιουργίες γένους τελικού που ξεχώρισαν και η κριτική για όλες τις νέες ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες. Να κάνουμε ένα θέμα άμα είναι για ταινίες. Αν βγαίνουν νέες ταινίες, να το σήμερα ξαναδούμε. Κάθε Πέμπτη εντωμεταξύ έχει νέες προβολές πάντα. Μπράβο. Ναι. Λες να το καθιερώσουμε κάθε Πέμπτη. Ωραίο Παρασκευή. Ωραίο θα είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο κατόφλι του Σαββατοκύριακου. Υγεία, πώς να τρεφόμαστε σωστά και οικονομικά. Και το ένθετο, βέβαια, ομάδα.
Φερεντσβάρος. Ολυμπιακός, με συγκέντρωση για την πρόκριση. Απόψε στις 10 το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού, το δεύτερο με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Be there λοιπόν. Ραντεβού για απόψε το βράδυ δίνεται όλοι μαζί, ενωμένοι δυνατοί. Πάω και ένα 2. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός ένα θρίλερ στα πέναλτι 6-5. Ο Ντραγκόφσκι λοιπόν τον έστειλε στον τελικό. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού που απέκρουσε 3 πέναλτι στη διαδικασία. Σε ένα θρίλερ. Ήταν έτσι ωραίος αγώνας. Θρίλερ μέχρι πολύ αργά. Πρέπει να κράτησε 3 ώρες. Ωραίο δηλαδή, αυτό. Ναι. Εννοείται. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αδρεναλίνη στο φουλ. Ωραία. Πάμε στην καθημερινή. Οι διακινητές μεταναστών εκμεταλλεύονται τα μποφόρ αύξηση των ροών στο Ανατολικό Αιγαίο λόγω των καιρικών συνθήκων. Φωτογραφία από κάτω κεντρική με τη χειραψία του Μόντι με τον Μητσοτάκη. Νέες ευκαιρίες για συνεργασία, το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ινδία, αυτά που λέγαμε πριν. Πρώτη πτήση τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ δοκιμές της Άγκυρας. Αρχή συνεδρίου σε σκηνικό διχασμού στο ΣΥΡΙΖΑ, νέα ένταση με αφορμή την επιστολή Κασελάκη. Μείωση επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια. Ακόμη και 3% σταθερό για μια τριετία. Ενδιαφέρον. Στερα από χρόνια τα ζούμε αυτά. Το σταθερό είναι καλό, άμα είναι και οικονομικό. Ναι. Έχετε διορία 7 μέρες για τα λίτρα οι απειλές των hacker που συνελήφθησαν. Προχωράμε. Ωραίος ο hacker. Λέω ωραίος ο hacker, αν έχει και ευγενικό σκοπό ο hacker. Θα ήθελα να είμαι ένας hacker με ευγενικό σκοπό και κίνητρα. Πώς θα συνδυαζόταν αυτό? Πώς δεν συνδυάζεται? Hacker με ευγενικό σκοπό. Και ο επιστήμονας, άμα είναι διαβολεμένος. Ως ακτιβιστής. Άμα είναι διαβολεμένος ο επιστήμονας και φτιάχνει βόμβες, δεν είναι καλός επιστήμονας. Καλά. Άμα όμως είναι ένας επιστήμονας που ψάχνει, αναζητά, να βρει το εμβόλιο εναντίον του καρκίνου. Πάντως ο όρος και η πράξη έχει συνδυαστεί, έχει συνδεθεί αρνητικά. Έτσι, γι' αυτό το, ο hacker. Αυτό... Ναι. Υπάρχουν όμως. Ο κάθε άνθρωπος μπολιάζει τη δουλειά του, αυτό που κάνει με την προσωπικότητά του. Άμα είσαι καλός άνθρωπος, ευγενής, αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Άμα είσαι διαβολεμένος, κακιασμένος και δολοπλόκος, τέτοια θα είναι και η δουλειά σου. Κλέβω ιδέες για να τις αναπτύξω περισσότερο, εννοείς πιο πολύ αυτό. Να πατήσω πάνω σε κάποια πατημασιά και να κάνω εγώ αυτό να το αναπτύξω ακόμη πιο πολύ, κάτι που είναι θετικό, να το κάνω θετικότερο. Ναι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω είναι το drive του κάθε ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος είναι ευγενικός, ευγενικό θα είναι και το αποτέλεσμα της εργασίας του. Δηλαδή, χαρακτηρίζουμε τη δουλειά μας με την προσωπικότητά μας. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι που υποκρίνονται. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πάμε στην απογευματινή. Αυτό ήταν το φιλοσοφικό διάλειμμα της ημέρας. Εγώ έχω πολλά μέσα στην ημέρα τέτοια. Παρενθετικό. Απογευματινή. Ο Κασελάκης πρόεδρος υποεπιτροπία. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μυρίζει μπαρούτι. Έχουμε τούτες τις μέρες να ζήσουμε πολλά και να ακούσουμε. Το πέρασμα του Μητσοτάκη από την Ινδία. Θερμή υποδοχή. 39 χρόνια από τη δολοφονία του Μονφεράτου, του τότε εκδότη της απογευματινής και του οδηγού του από τη 17 Νοέμβρη στις 21 Φεβρουαρίου. Η Αλβανία ψωνίζει τεθωρακισμένα και τουρκικά drones, το μαχητικό του Ερντογάν και νέο πρόγραμμα για πιο φθηνό ρεύμα, μακάρι. Θα προτείνει λίγο προσωποποιημένα πακέτα με βάση τη μέση μηνιαία κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού. Μάλιστα. Ό,τι είναι για καλό, οικονομικό, να ενισχύει τα νοικοκυριά, το υποδεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες. Η πράσινη με θρίλερ στον τελικό του κυπέλου, το στοίχημα με ντιλίμπαρ το βράδυ στη Βουδαπέστη. Οι πηγές εσόδων που σώζουν από τις παγίδες των τεκμηρίων. Είναι το άρθρο του Γιώργου Αυτιά. Του Γιώργου Αυτιά. Και στο συν 5,5% το βασικό σενάριο για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, επέκταση αντικειμενικών σε 2.167 περιοχές. Συνάντηση Μητσοτάκη Μόντι στο νέο Δελχή Ελλάδα πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη. Α. Βρετανικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά μη κρατικά ΑΕΗ. Πραγματικά ενδιαφέρον το βρετανικό ενδιαφέρον για τα μη κρατικά ΑΕΗ, για τα γνωστά τα brand names των βρετανικών πανεπιστημίων, βεβαίως. Σε βέρτικο Κασελάκη, συνέδριο διάλυσης για ΣΥΡΙΖΑ, άγρια κόντρα Προέδρου με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Και εξαρθρώθηκε συμμορία μπράβη τη νύχτα χούλιγκαν στα γήπεδα και στα σπορ. Το σχέδιο με τη Λίμπαρ για πρόκριση θρύλου σήμερα ρεβάνς με τη Φερεντσβάρος. Στον τελικό ο Παναθηναϊκός με Ντραγκόφσκι. Πάμε στην Αυγή, στο πρωτοσέλιδο της Αυγής. Τέταρτο συνέδριο λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Στοίχημα η ενότητα. Βλέπουμε έναν θετικό εδώ τίτλο, αισιόδοξο. Ξεκινά σήμερα το συνέδριό τους λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο Φαλήρου στο Τέικβοντο με τη συμμετοχή 5.000 συνέδρων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και με κεντρικό σύνθημα «Προοδευτική αντεπίθεση τώρα».
Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία του Προέδρου στις 7 σήμερα το απόγευμα. Συνεχίζουν δυναμικά οι αγρότες σε Αλανέα. Νέο χαράτσι σε κάθε παραπεπτικό εξέτασης. Κράτος δικαίου, νέο ράπισμα στον Μητσοτάκη. Παράταση στην ασυλία των τραπεζιτών δίνει ο Γιώργος Φλωρίδης. Και άλλα νέα από την εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ώρα, όχι απογευματινή. Στο εφημερίδα συντακτών. Ναι. Ώρα 0 για το ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει σήμερα το πιο κρίσιμο συνέδριο στην ιστορία του κόμματος. Στη σκιά της κρίσης και των τελευταίων γεγονότων αναζητείται η ενότητα. Αγροτικές κινητοποιήσεις 1, 2, 3 πολλά τρακτέρ. Υπόθεση Κελπνό. Τραμπουκισμοί Άδωνη στο δικαστήριο. Και στα άλλα θέματα, Βουλή ψηφίζεται η πολλωστή αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων. Σήμερα το νομοσχέδιο Φλωρίδη στη Βουλή. Παρέμβαση ΕΚΠΑ κατά της συνταγματικής εκτροπής για τα πανεπιστήμια. Και στον τελικό διαχειρός Δραγκόφσκι κύπελο Ελλάδας, τα πέναλτι του Παναθηναϊκού λήγησε τον ΠΑΟΚ, κύπελα Ευρώπης στη Βουδαπέστη απόψε για την πρόκριση Ολυμπιακός. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόντρα, όπου ο τίτλος είναι «Λιώμενες φυλακές σε όλη τη χώρα, πίσω από τα κάγκελα ακόμη και για πλημελήματα, με τους νέους ποινικούς κώδικες, σε ποιες αλλαγές υποχρεώθηκε ο Φλωρίδης μετά τις αντιδράσεις δικηγόρων και δικαστών». Ουραγό στο Βόρειο Αιγαίο, από τις πιο φτωχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές περιφέρειες. Μεγάλο κρίμα, γιατί η ελληνική περιφέρεια είναι αγαπημένη, λατρεμένη, με απεριόριστες δυνατότητες. Ριζοσπάστης. Απεργούν σήμερα οι υγειονομικοί στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, όχι σε νοσοκομεία επιχειρήσεις, προσλήψεις και ενίσχυση για τις ανάγκες του λαού. Στις 8.30 το πρωί στην πλατεία Μαβίλη, συγκέντρωση στην Αθήνα. Στις 11 στην Τρίτη, υπέστη Θεσσαλονίκη. Μεγάλος απόϊχος στους αλητηρίους στην Αθήνα ακλώνει τις δίκες διεκδικήσεις στους αγρότες, στα μπλόκα οι αποφάσεις για τη συνέχεια. Και νέα φοιτητικά συλλαλητήρια σήμερα, στον αγώνα για να μην κατατεθεί το αντιδραστικό νομοσχέδιο, στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια, στην Αθήνα, στην Καμάρα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπενθυμίζουμε από τις 8 το πρωί οι μελισσοκόμοι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος. Και πάμε στην εφημερίδα On Times. Τα αζήτητα του νεκροτομείου, η εξαφανισμένη της Κυψέλης, 6 μήνες η σταυρούλα στο ψυγείο. Σήμερα τα αποτελέσματα από το DNA, πότε χάθηκε, βρέθηκε στη θάλασσα κοντά στον πόρο, δυστύχημα, δολοφονία ή αυτοκτονία. Μακάρι να ξεκαθαρίσει άμεσα. Ο πρώτος γάμος στην Ελλάδα μεταξύ γυναικών, η ψυχοπαιδαγωγός και η ηθοποιός θα παντρευτούν στο Δήμο Αθηναίων. Βαρύ πένθος για την Άντζελα, έχασε τη μητέρα της. Ένα άλλο θέμα. Κυρία Δημητρίου, Επέστρεψε ο εξορκιστής της Θεσσαλονίκης. Τώρα παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Με έδρα το Λος Άντζελες. Το έχεις παρακολουθήσει αυτό? Όχι. Για γέλια και για κλάματα έκανε στο Λος Άντζελες εμφάνιση Tom Cruise. Πρέπει να τον ανατρέξεις στο ίντερνετ να τον εντοπίσεις αυτόν τον εξορκιστή από τη... τον εξορκιστή εντός πολλών εισαγωγικών από τη Θεσσαλονίκη. Ο εξορκιστής από τη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Ναι. Τον πρώτο γάμο στην Ελλάδα τον είπες? Τον είπα, πώς δεν τον είπα, στο Δήμο Αθηναίων. Ξέφυγε, έβλεπα το Sport Day εγώ εντωμεταξύ, για να σας πω τα επόμενα τα αθλητικά. Πάμε λοιπόν, πρόκριση από τον ουρανό με ήρωα τον Δραγκόφσκι που απέκρουσε 3 πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τον ΠΑΟ και πέρασε τον τελικό 6-5. Τελικό αποτέλεσμα 1-2 με ένα γκολ καθυστερήσεις. Buzzer beater, όπως λέμε στον μπάσκετ ουσιαστικά, του Λιμνιού στο τέλος της παράτασης. Ο καλύτερος δικέφαλος του Βορρά, πραγματικά ήταν καλύτερος αγωνιστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Στην κανονική διάρκεια και στην παράταση προηγήθηκε 1-0 και 2-1 αντίστοιχα, αλλά τα χάλασε στη ρώσικη ρουλέτα. Μπάσκετ Ολυμπιακός Πίτερς 2026 ριζώνει στο λιμάνι ο Αμερικανός Power Forward. Παίρνει σειρά ο Κάναν. Ελπίδες για Λαρετζάκη. Ο διεθνής γκάρτ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να παίξει αύριο κατά της Τσεχίας, εκτός επίσημης αγαπημένης ο Μποχωρίδης, με coach Βασίλης Πανούλη στον πάγκο της Εθνικής. Και όπως με Σεβίλη, απόψε στις 10 στη Βουδαπέστη, Φερεντσβάρος Ολυμπιακός, Revanse Conference League 1-0 η Ερυθρόλευκη στο Καραϊσκάκι με τον goal του Ελκαμπή. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα αναφέρθηκε στις αναμνήσεις από τον τελικό του Europa. Το πήρε με τη Σεβίλη, θυμίζω, που το ξυπνάει η Βουδαπέστη και στις ομοιότητες του Ολυμπιακού με την κάτοχο του Τροπέου. Αυτά. Και να κλείσουμε με ένα επίσης αθλητικό θέμα, εξωαγωνιστικό, συγκινησιακό, κοινωνικό. Μια γιαγιά 92 ετών πλέον που έχει συνδέσει άρρηκτα τη ζωή της ολόκληρη με την Premier League, το αγγλικό ποδόσφαιρο, το City Ground, που είναι η έδρα της Νότιχαμ. Στα 92 πηγαίνει εκεί στην Εξέδρα. Άκου τώρα την ιστορία, μπορούμε να τη δούμε παρακαλώ. Λοιπόν, οπαδός φανατική της Νότιχαμ Φόρεστ για δεκαετίες ολόκληρες. Η ζωή, η μοίρα της παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Χάνει την όρασή της πριν από μερικά χρόνια. Έτσι λοιπόν δεν έχει να βλέπουμε τη γιαγιά, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν δεν έχει. Αυτή είναι. Εδώ. Δεν έχει, προσέξτε, δεν έχει ανανεώσει το διαρκείας της, γιατί είχε για πολλά χρόνια διαρκείας. Μια συγκεκριμένη θέση στις εξέδρες του City Ground, που είναι το γήπεδο της Φόρεστ.
και έχει μία επιθυμία. Ύστερα από πολλά χρόνια να ξαναπάει στο γήπεδο, ναι, και με τα μάτια της ψυχής, με τα αυτιά της, να ακούσει τον ύμνο, γιατί δεν βλέπει πια. Να νιώσει όλο αυτό το να ζει, παλμό, να τη νιώσει, να δώσει χωρίς να βλέπει, χωρίς την όρασή της πια. Να, τι εδώ η γιαγιά. Την πάει ο εγγονός της στο γήπεδο. Είναι κατασυγκινημένη βεβαίως, διότι της έκανε αυτό το δώρο η διοίκηση της Νότιγχαμ, η οποία... Βεβαίως, γιατί αφού δεν έχει διαρκείας, εκεί ξέρεις, είναι κατηλημένες όλες οι θέσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέση να καθίσει. Της κάνει όμως δώρο αυτή τη θέση τη συγκεκριμένη τη στιγμή και όλος εδώ, ο κόσμος βλέπουμε... ακούει, γιατί δεν βλέπει πια, ακούει τον ύμνο. Κοιτάξτε πώς συγκλονίζεται. Βλέπουμε και δείτε και τώρα. Πώς το ζει και πώς το απολαμβάνει. Αυτό είναι ένα δώρο ζωής πραγματικά. Μπράβο. Και αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, της κοινωνίας και της αγάπης που μπορεί να τρέφει, το συνέστημα που πλημμυρίζει τις καρδιές των ψυχών και των υπολείπων, όχι μόνο της γιαγιάς, που τις κάνουν όλη αυτή την κομπανία. Μπράβο. Πάμε ωραία να δούμε όλο το γήπεδο πώς το έζησε αυτό. Η Αγιούλα έχει ανατριχιάσει με τον ύμνο της Νότιγχαμ. Το ζούνε, τι ωραία, ωραία στιγμές. Όλοι έχουν ανατριχιάσει, αλλά η Αγιούλα ακόμα πιο πολύ. Μπράβο πολύ στη διοίκηση της Νότιγχαμ πραγματικά που της πρόσφερε αυτό το δώρο. Μπράβο, ζωής, ωραία χειρονομία, ουσίας. Είναι ζωή της ολόκληρη. Και υψηλού συμβολισμού ασφαλώς. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον φοιτητή νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Χάρη Μπαλατσό. Να τον δούμε, παρακαλώ. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα σας. Μας επιτρέπεις τον ελληνικό, Χάρη μου. Να πούμε... Καλημέρα. Εννοείται, εννοείται. Εμείς μιλάμε από χθες, τα έχουμε πει, Χάρη. Να πούμε ότι είσαι και στην ΔΑΠ, έτσι, να το διευκρινίσουμε ναι, αυτό. Ναι, είμαι ο υπεύθυνος της ΔΑΠ, στην νομική του Απιθύτα. Ωραία, να το πούμε λοιπόν. Βάλε μας λοιπόν στο κλίμα, τι έχει συμβεί. Εσείς είχατε προειδοποιήσει, Χάρη. Εννοείται, θέλω να ξεκινήσω με κάτι πολύ βασικό. Ότι είναι προφανώς ότι οι χαμένοι από όλη αυτή την υπόθεση, από όλη αυτή την ιστορία, είναι μόνο το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές της νομικής σχολής του Απιθύτα. Που χάσατε την εξεταστική σας. Και κυρίως οικονομικά ευάλωτοι φοιτητές της νομικής σχολής. Σωστά. Και αυτό γιατί μερικές δεκάδες αποφάσισαν να παίξουν με τις σπουδές, τους κόπους και τις αγωνίες των φοιτητών. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 17 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε μια γενική συνέλευση στη σχολή μας από το Σύλλογο, οι οποίοι αστερούνταν μαζικότητας και διαφάνειας, η οποία αποφάσισε για πρώτη φορά την κατάληψη της σχολής μας. Στην επόμενη Γενική Συνέλευση, στις 29 Ιανουαρίου, συμμετείχαμε ως ΔΑΠ, ήταν η πρώτη μαζική και η πιο μαζική Γενική Συνέλευση των τελευταίων δεκαετιών στη σχολή μας και στο Σύλλογό μας. Συντριπτικά οι φοιτητές ψήφισαν το πλαίσιο της ΔΑΠ του Φουκού για ανοιχτή νομική σχολή, τέλος των καταλήψεων και εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση αυτή δεν έγινε σεβαστή από τις αριστερές δυνάμεις του Συλλόγου, οι οποίες μία εβδομάδα μετά προκήρυξαν νέα Γενική Συνέλευση, η οποία στερούνταν επίσης μαζικότητας και δεν υπήρχε έλεγχος του πάσου όπως έγινε στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Να το βλέπουμε, παρακαλώ, λίγο το Χάρη που είναι νέο παιδί και λαλίστα το full screen, παρακαλώ. Πες μας, Χάρη. Με αποτέλεσμα να είναι αβέβαιο αν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και στις υπόλοιπες που ακολούθησαν, αν συμμετείχαν φοιτητές της νομικής σχολής. Άρα, Χάρη, αυτό που μας λες είναι ότι ό,τι έγινε δεν έγινε από φοιτητές, έγινε από άλλα στοιχεία, από άλλους ανθρώπους. Έγινε από διαδικασίες οι οποίες είναι κατακριστικές, είναι αντίθετες με το καταστατικό του συλλόγου και οι οποίες δεν είναι διαφανείς. Δηλαδή, αυτό το σώμα που συγκροτήθηκε σε αυτές τις παράνομες γενικές συνελεύσεις, δεν γνωρίζουμε αν είναι φοιτητές της νομικής σχολής. Εν ολίγης, Χάρη, ποιοι ήταν? Εσείς δεν μπορεί να μην ξέρετε, όλοι μαζί είστε εκεί. Ποιοι είναι? Εντάξει, είναι προφανές ότι υπάρχουν τηλεμεταφερόμενοι φοιτητές οι οποίοι μεταφέρονται από τμήμα σε τμήμα για να πάρουν αυτή την απόφαση. Πράγμα το οποίο δεν έγινε στη Γενική Συνέλευση που συμμετείχαμε ως ΔΑΠ του Φουκού, καθώς καταφέραμε να επιβάλλουμε τον έλεγχο του φοιτητικού πάσου. Επομένως, η σχολή μας παραμένει κλειστή μετά από αυτές τις καταχρηστικές και αντικαταστατικές διαδικασίες.
όλο αυτό το διάστημα. Οι Πριτανικές αρχές, οι καθηγητές, τι σας έχουν πει, γιατί εκεί είστε όχι μια χούφτα άνθρωποι, είστε αρκετοί, αλλά συναντιέστε καθημερινά, μιλάτε, τι σας λένε? Η διοίκηση του τμήματος και της σχολής αρνήθηκε να δώσει μια οριστική απάντηση μέχρι προχθές. Δηλαδή ήταν αβέβαιο το τι θα γίνει με την εξεταστική. Εμείς από την πρώτη στιγμή προτείναμε ως έσχατη λύση τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής εξεταστικής, πράγμα το οποίο δεν έγινε δεκτό με σειρά αποφάσεων της Κοσμητείας. Αν θυμάμαι καλά, τέσσερις. Το οποίο ήταν και η γραμμή του Υπουργού, βέβαια, έτσι, του Κυριάκου Πιερακάκη. Αυτό ήταν, δηλαδή, διαδικτυακές εξετάσεις. Είχε εκδοθεί μια. Την ώρα που το Καποδιστριακό στην Αθήνα είχε εφοδιαστεί, αγαπητέ Χάρη, και με εφεδρικούς σερβέρς για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία. Αφού την πατήσατε την πρώτη φορά που ρίξατε το σερβέρ, τότε με ρύμνησαν και οι εφεδρικούς. Έγινε από άνθρωπο, ο οποίος υπάλληλο μαζί με άλλους, ο οποίος συνελήφθη κιόλας, έτσι. Δεν συνελήφθη, τέτοια σε αναστολή θα περάσει από ΕΔΕ. Ναι, αυτό. Είμαστε η μοναδική νομική σχολή στη χώρα η οποία δεν έχει διαδικτυακή εξεταστική. Η μοναδική σχολή στη χώρα. Η μοναδική. Ναι, είναι πρωτοφανές. Η μοναδική νομική σχολή στη χώρα που δεν έχουμε ηλεκτρονική εξεταστική. Μάλιστα. Χάρη, τι λένε έτσι οι φοιτητές, γιατί η κατάληψη έχει γίνει από πόσους ανθρώπους, από 50 ανθρώπους που δεν ξέρετε από ό,τι μας λες, από είναι ποιο τμήμα δεκάδες. Είναι. Ορίστε. Από κάποιες δεκάδες. Είναι μερικές δεκάδες αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι αποφάσισαν να κλείσουν την σχολή μας. Οι υπόλοιποι που βρίσκεστε εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην Τζιμισκή, στα καφέ κτλ., τι κουβεντιάζετε μεταξύ σας? Επικρατεί μεγάλη αγανάκτηση, καθώς οι μοναδικοί χαμένοι σε όλη αυτή την ιστορία είναι οι ίδιοι φοιτητές. Υπήρχε ένα κλίμα βεβαιότητας όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, όπου τους ανάγκασαν να κάνουν έξοδα διαμονής, μεταφοράς. Αυτό και το τόνισες από την αρχή, Χάρη, και το κράτησα εγώ αυτό, ότι είναι διπλά. Πλήττει διπλά και τις ευάλωτες οικογένειες. Διότι ακριβώς επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς ουσία. Χάνεται η εξεταστική περίοδος. Δεν έχει το νόημα. Πόσο μάλλον οι ευάλωτες, αλλά και όλες οι οικογένειες. Γιατί είναι τέτοιες εποχές. Αλλά ένας λόγος παραπάνω ευάλωτες. Καμία οικογένεια, κανένας γονέας δεν του τρέχουν από τα μπατζάκια που λέει ο λόγος να έχει να στέλνει. Ασφαλώς, ειδικά τέτοιους καιρούς. Χάρη. Ακριβώς. Δεν είναι λίγοι φοιτητές οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε τεράστια οικονομικά έξοδα. Αλλά και φοιτητές οι οποίοι κυρίως στο τέταρτο έτος δεν θα μπορέσουν να πάρουν πτυχίο στην ώρα τους, δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακό το Σεπτέμβριο. Δηλαδή χάθηκε χωρίς λόγο, χωρίς κανένα προφανή λόγο, 6 μήνες από τη ζωή τους. Όπως το λες, 6 μήνες από τη ζωή τους. Και επειδή είσαστε και μάρτυρες και αυτόπτες σίγουρα όλες αυτές, το ζείτε εκ του σύνεγγις όλο αυτό το οποίο έχει γίνει, επειδή και τα φοιτητικά συλλαλητήρια είναι μια δημοκρατική έκφραση. Και χρειάζονται και αυτά. Ναι. Όλα αυτά, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έγιναν ειρηνικά. Και ό,τι είχε να κάνει σχέση και με τα επεισόδια με την αστυνομία ήταν η γνωστή τύπη με τις μάσκες. Εννοείται ότι κάθε φοιτητής και κάθε πολίτης αυτή τη χώρα έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Ασφαλώς. Αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να κλείνει τη σχολή. Βέβαια. Ότι η κατάληψη είναι κάτι διαφορετικό από τη διαδήλωση και το συλλαλητήριο. Άλλο το ένα, άλλο η παραβατικότητα. Το άλλο είναι η παραβατικότητα. Χάρη. Πέρα από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εσείς όταν συναντήσατε τους καθηγητές από κοντά, τι σας είπαν, τι είναι αυτό που σας λένε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, ή έχουν δικαίωμα να καταλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο? Στην ανακοίνωση που έβγαλε η συνέλευση του τμήματος της νομικής σχολής, οι καθηγητές επισήμαναν ότι η κατάληψη είναι ένα μέσο παράνομο, το οποίο δεν είναι το μοναδικό μέσο πάλης που έχουν οι φοιτητές ενάντια σε νομοσχέδιο που μπορεί να διαφωνούν. Δεν τους αναιρεί κανένας αυτό το δικαίωμα. Παρ' όλα αυτά, επισήμαναν ότι η ηλεκτρονική εξεταστική υποβαθμίζει το πτυχίο μας, καθώς δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αυτό ήταν το σκεπτικό των καθηγητών και η αιτιολογία τους για αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Αυτό ήταν δηλαδή το μόνο. Εσείς τώρα. Βέβαια, έχετε έρθει πρωτετελεσμένο γεγονότος. Ναι, δεν είναι κάτι δηλαδή, που μπορείτε πούμε. Να κάνετε. Τι θα θέλατε να γίνει στην καλύτερη, δηλαδή θα θέλατε να σας δοθεί η δυνατότητα στην εξεταστική του Ιουνίου να δώσετε και μαθήματα της εξεταστικής του Φεβρουαρίου, γιατί από όσο θυμάμαι και από όσο ξέρω, αυτά πάνε για το Σεπτέμβρη. Θα διαβάζετε όλο το καλοκαίρι δηλαδή. Με τα τωρινά δεδομένα, τα μαθήματα που χάθηκαν πάνε για το Σεπτέμβριο όντως. Χθες, σαν δάπνο Δουφουκού, προτείναμε επίσημα είτε να διενεργηθεί εμβόλυμη εξεταστική μέσα στο αερινό εξάμηνο, είτε να διενεργηθεί διπλή και διευρυμένη εξεταστική τον Ιούνιο και να δοθούν τα μαθήματα εκεί.
που είναι το απολύτως λογικό και σας αξίζει και όλα, το δικαιούστε. Το θέμα είναι ότι πάλι εσείς θα πιεστείτε, πάλι εσείς θα στριμωχτείτε. Να διαβάσετε. Εκεί που είχατε δηλαδή να δώσετε 4-5 μαθήματα τον Ιούνιο, αν και εφόσον συμβεί, θα δώσετε 10 και 12. Διωγγώνεται η ύλη και αυτό το οποίο έχετε να κάνετε, τη μελέτη σας. Ακριβώς, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τους φοιτητές, καθώς η εξεταστική έχει χαθεί. Αυτό είναι πιστεύεις δεδομένο. Ότι θα βρείτε ανοιχτά αυτιά? Πιστεύω ότι οι καθηγητές θα μας ακούσουν. Περιμένουμε την απάντησή τους τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Αυτό μόνο, Χάρη, δεν είναι κάτι άλλο. Και βέβαια δεν ξέρετε και πότε θα τελειώσει η κατάληψη, ε? Το ξέρετε, το ξέρουμε. Ναι, είναι και αυτό αβέβαιο. Είναι και αυτό. Δηλαδή, προτείνατε η εξεταστική να γίνει μέσα στην άνοιξη, εμβόλυμα. Αλλά πότε θα ολοκληρωθεί, πότε θα τελειώσει η κατάληψη? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, ναι. Εν ολίγης, είστε όμως σε ένα κλίμα, από ό,τι ανταλαμβάνομαι, αβεβαιότητας για το μέλλον. Έτσι. Απογοήτευση, στεναχώρια. Δηλαδή, τώρα εσείς τι κάνετε? Εσείς, για παράδειγμα, αν οι οικογένειές σας είναι στην Αθήνα, είναι στα Γιάννενα ή στην Κοζάνη, μένετε Θεσσαλονίκη ή επιστρέφετε στα σπίτια στις οικογένειες και όποτε γυρνάτε στη Θεσσαλονίκη? Η συνέδριο του τμήματος πήρε απόφαση τα μαθήματα να διεξάγονται ηλεκτρονικά πλέον, όσο διαρκεί η κατάληψη στο νέο εξάμηνο. Επομένως, κάθε φοιτητής μπορεί να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του. Μάλιστα. Άρα τα μαθήματα ξεκινούν ηλεκτρονικά και αυτό που σας απομένει, η ελπίδα που σας απομένει, είναι μήπως αυτή η εξεταστική που χάσατε γίνει μέσα στην άνοιξη ή γίνει το καλοκαίρι, αν και εφόσον λήξει η κατάληψη. Ακριβώς. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα από εδώ και πέρα, πραγματικά, παιδιά. Δεν είναι να ευχηθούμε στα παιδιά. Το θέμα είναι κάτι να γίνει με τα πανεπιστήμια. Αυτό να μην είναι έτσι παραδομένα. Το μεθεπόμενο, σε πρώτη φάση. Στον καθένα. Τουλάχιστον να σώσουν με κάποιο τρόπο τη χαμένη εξεταστική περίοδο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι βεβαίως αυτό που λες. Στο μεγάλο κάδρο. Ασφαλώς. Χάρη, θα μιλήσουμε και πάλι. Θα μιλάμε για ό,τι νεότερο. Εμείς ευχαριστούμε. Έχεις ανοιχτό βήμα. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να μας τα πεις και να μας ενημερώσεις. Χάρης Μπαλατσός, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλημέρα, Χάρη. Λοιπόν, θα μείνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, να αλλάξουμε λιγάκι κλίμα, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, σε πιο ζεστό, σε πιο θερμό, ναι, και σε πιο χαριτωμένο και ευτυχές, γιατί αφορά και διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Κάπου έξω από την Αιρηναία. Πολύ promising, έτσι όπως το λες, κάτσε να δούμε τι θα δούμε. Ναι, είμαστε έτοιμοι για να πάμε να συνδεθούμε. Πανέτοιμοι. Λουτρά Πόζαρ. Ο τίτλος είναι αυτός, το φυσικό σπα της Βόρειας Ελλάδας. Πάμε να μας το εξηγήσει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Λουτρών, ο κύριος Γιώργος Μπαϊράμης. Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ από το Λουτρά Πόζαρ, από το κεντρικότερο σημείο της Λουτρόπολης, εδώ από το καταράκτη, από το ζεστό και από το κρύο νερό. Δίπλα μου, στο δεξί μου χέρι, όπως με κοιτάτε, είναι το ζεστό νερό. 37 βαθμούς χειμώνα, καλοκαίρι, και ήδη, ήδη υπάρχει λίγος κόσμος μέσα στο ζεστό νερό. Θα παρακαλούσα έτσι να σας δείξω λίγο πλάνα. Θα μας δείξετε. Ναι. Αυτό είναι, η εικόνα έχει σημασία. Πάνω για να δούμε ποιος είναι μέσα, λοιπόν. Και μας περιγράφετε. Τους χαιρετάμε. Πείτε το, να τους πείτε ότι τους χαιρετάμε, να μας χαιρετήσουν και εκείνοι. Χαιρετάμε από το Άντζελ. Γεια σας, παιδιά. Είναι όλοι τώρα, ξέρετε, στην Νιρβάνα. Απορροφημένη Νιρβάνα, όπως το είπατε. Τώρα τι θερμοκρασία απολαμβάνουν, κύριε Μπαϊράμη, αυτή τη στιγμή εκεί? 37 βαθμούς ζεστό νερό. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στα Λουτρά Πόζαρ, 10.30, είναι στους 4 βαθμούς. 4 έξω, 37 μέσα. Μάλιστα. Και πολλοί, να ξέρετε, πηγαίνουν στο καταράκτη δίπλα στο κρύο το νερό. Δηλαδή τι κάνουν? Κάνουν το ζεστό, πάνε και κάνουν το σκοτσέζι κοντούς, έτσι θα σπίξει το σώμα. Μα κύριε Μπαϊράμη, αυτή η εναλλαγή δεν είναι που βοηθά κιόλας? Αυτή η εναλλαγή έχει ωφέλη ζεστού κρύου νερού. Έχει ωφέλη, φύγει το κορμί μας, βλέπετε έτσι. Εγώ και φαίνομαι 30 φυσικό χρονών μπότοξ. Και είμαι 45. Εσείς εκεί που είστε, στα ωραία που είστε, κύριε Μπαϊράμη, Άννα, και κάνετε και ένα λουτρό καθημερινά, έχετε βρει το know-how, έτσι? Έχουμε βρει όλη αυτή την άβρα και εμείς, το εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ, έτσι και ο δήμαρχός μας κοντά. Είστε παρέα. Ωραία, μεγάλη. Είστε στους πρόποδες του Καϊμάκ Τσαλάν, έτσι, να πούμε στον κόσμο. Είμαστε στους πρόποδες του Καϊμάκ Τσαλάν, είμαστε από τη Θεσσαλονίκη 110 χιλιόμετρα, σε απόσταση μόλις μία μισή ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξενώνες, έχουμε πάνω από 5.000 ξενώνες στη Λουτρόπολη και γενικότερα στο Λουτράκι. Κύριε Μπαϊράμη, πείτε μας, εκεί πέρα έχετε εξωτερικές...
Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Να του βάλει και επιστροφή. Για όλα τα βαλάντια. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Την καλημέρα μου, πάρα πολύ καλά. Τι ωραία περνάτε εκεί πέρα. Σας βλέπουμε και σας χαιρόμαστε. Και τι δυνατότητες και παροχές έχετε στην Ουτρόπολη, βεβαίως. Καταρχάς, η περιοχή έχει τεράστια πλεονεκτήματα σε σύγκριση με πάρα πολλούς άλλους προορισμούς. Είναι η ώρα να τα αναδείξουμε και να τα προβάλλουμε όπως πρέπει, έτσι όπως αρμόζει. Καλωτρά, βέβαια, είναι έτσι η κορονίδα όλης αυτής της αναπτυξιακής, του αναπτυξιακού αποτυπώματος. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της Λουτρόπολης με υποδομές, ναι, με καθαριότητα πολύ πιο... Έτσι, πολύ πιο... Τι άλλα θα κάνετε, γιατί γνωρίζουμε ήδη ότι έχετε εσωτερικές πισίνες, εξωτερικές πισίνες, έχετε χαμάμ, τι άλλα το κάνετε? Πρίβε, έχετε και πριβέ. Γι' αυτό επιλέγουν και οι νεόνυμφοι εκεί πολλοί να κάνουν τις τελετές τους και τις γαμήλιες και τα μεθεόρτια και τα προ και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δεν σας έδωσα μάλλον λάθος δικός μου εικόνες. Μετά το γάμο, πολύ την άλλη μέρα, που κάνουν τη φωτογράφηση, τη γαμήλια φωτογράφηση ως αναμνηστική. Α, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ναι, ναι, ναι. Πολλοί κόσμος, και δεν μιλάμε εδώ από την γύρω περιοχή, έτσι, έρχονται και επισκέπτονται εδώ πέρα τη δικιά μας εκκλησία, κάνουν εδώ το γάμο και πιο πολύ για να ταιριάσουν να κάνουν μια ωραία φωτογράφηση στη φύση. Πολύ πλευρά. Κύριε Παϊράμι, όταν ανανεώσουμε τους όρκους, θα έρθουμε. Να κάνουμε εκεί έτσι. Δεν το ξέραμε από πριν, λέει. Σε άλλο κόνσεπτ, λοιπόν, τη φωτογράφηση του γάμου. Πότε θαλασσινά, πότε δίπλα στα λουτρά. Έτσι, η εναλλαγή, λοιπόν, του σκηνικού είναι τρομερή. Άρα, λοιπόν, έτσι, επειδή τους ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας έχει προτιμήσει μέχρι σήμερα και επιλέγει τα λουτρά για τουριστικό προορισμό. Διεθνώς κιόλας, νεολαία, πολύ, ναι. Έτσι, πολύ νεολαία. Βέβαια δεν περιορίζεται σε ηλικιακές ομάδες. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μας τιμούν τόσα χρόνια, πάμε να αναβαθμίσουμε τη Λουτρόπολη ακόμα περισσότερο, να τη βάλουμε εκεί που της αξίζει, στη θέση που της αξίζει. Πείτε μας λίγο, παρακαλώ, και για τις θεραπευτικές ιδιότητες των λουτρών, για εκείνους που δεν τις γνωρίζουν, γιατί θεραπεύουν πολλά. Διαματική Λουτρόπολη. Προφανώς υπάρχει μια λίστα με τις παθήσεις που θεραπεύονται από τα δικά μας νερά εδώ στη Λουτρόπολη, του Λουτρακίου, του Δήμου Αλμοφίας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ξέρουν ακριβώς. Αυτοί δηλαδή που έχουν το πρόβλημα. Δερματοπάθειες, ευεκτία, χαλάρωση. Μάλιστα. Αυτό το φυσικό φαινόμενο, ο αποκαλούμενος θερμοπόταμος, πολύ απλά, πώς προέρχεται, από πού προέρχεται, πώς έχει δημιουργηθεί? Δεν σας άκουσα. Ο θερμοπόταμος, που λέμε, ναι, από πού έρχεται? Η ιστορία, ναι, λέει ότι υπήρχε κάποτε ένα ηφαίστειο εδώ. Ναι. Η ιστορία δείχνει ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος της Μάχης είχε περάσει από εδώ και έφερε τους στρατιώτες του όταν πήγαινε εδώ δίπλα στο Μαύρο Δάσος για να κόψει τα σάρισα, έφερε και τους στρατιώτες και τους ξεκούραζε. Έχει και μύθο, δηλαδή, έχει μύθο, η Λουτρόπολη που την αγκαλιάζει. Είναι πολύ ωραίο αυτό, ε! Και είναι σημαντικό που είναι προορισμός 4 εποχών. Καμιά φορά, που έλεγε και ο Δήμαρχος, προσφέρεται για όλο τον κόσμο, καμιά φορά ακούμε ιαματικά λουτρά και ο κόσμος το παρεξηγεί. Όχι. Τα ιαματικά λουτρά δεν είναι μόνο για μεγάλους, όπως ήταν κάποτε, ναι, τα προηγούμενα χρόνια. Όντως, έχετε δίκιο ότι εκεί πηγαίνει το μυαλό μας συνήθως. Επίσης, εδώ πέρα, συνεργασία, δημοτική επιχείρηση, τοπική κοινωνία, ο Δήμος Αλμοφίας, γίνονται πάρα πολλά event ανά το χρόνο, ώστε να έρχεται και η νεολαία, να φανταστείτε το καλοκαίρι, ο κόσμος στείλει παραποτάμια στο κρύο και στο ζεστό νερό και γινόμαστε μια βουνίσια παραλία, να σου το πω έτσι, μέσα στη φύση. Μάλιστα. Τι ωραία, θα έρθουμε, κύριε Παϊράμι, εμείς οι νεολαία θα έρθουμε κι εμείς. Πρέπει να πούμε. Να έρθετε. Ναι, μικρή γέρη και παιδιά. Είναι ένα εξαιρετικό ντους αυτό, δεν είναι σκοτσέζικο, είναι βορειοελλαδίτικο και είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι η έννοια του σκοτσέζικου ντους συνδέεται αρνητικά. Εδώ είναι από το ζεστό στο κρύο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. 4 βαθμοί έξω, 37 μέσα. Πείτε μας λίγο και για τις τιμές, για τον κόσμο. Δεν κάνουμε ψυχρολουσία, δεν δημιουργούμε ψυχρολουσία. Έτσι, δεν κάνετε ψυχρολουσία, ναι. Τους δίνουμε τη δυνατότητα της εναλλαγής του κρύου. Ωραία, λοιπόν, οι τιμές που λέει. Για τις τιμές, για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να σας έρθει. Οι τιμές είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Νομίζω απευθύνονται σε όλο το κοινό, κάθε κατηγορία. Έχουμε τους καταράκτες έξω που είναι στα 4 ευρώ το ρεκόρμα, δεν κάνω λάθος. Η πισίνα επίσης και οι κλειστές πισίνες, οι οποίες είναι στα 13.
Εκεί είναι πριβέ, μπαίνει το ζευγάρι, μπαίνει η παρέα. Για, μέσα σε 45 λεπτά την επόμενη ώρα μπαίνει το επόμενο ζευγάρι ή η παρέα. Έξω μπορείς να κάνεις όλη μέρα όσο θέλεις με αυτό το ποσό. Και επίσης οι ξενώνες μας, να πούμε, είναι πάρα πολύ φθηνοί σε σχέση με την ποιότητα που προσφέρουν. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Μπορεί να βρεις από 150 ένα wow, αλλά μπορεί να βρεις και ένα παραδοσιακό ξενώνα που θα πληρώσει 50-60 ευρώ. Μιλάμε πάντα για το χειμώνα, με το τζάκι σου, με και το για πέτρινο. Το δίκλινο, φαντάζομαι. Για το δίκλινο, μάλιστα. Για το δίκλινο, ναι. Μιλάμε για πολλέ. Κάποιοι ξενώνε με τα τσακούζια, που οι περισσότεροι όμω προτιμάνε δήμαρχοι να έρθουν στο φυσικό τσακούζι. Ναι, τώρα τι τσακούζει τώρα το άλλο, το τεχνικό. Τεχνητό, εδώ και υπάρχει πολύ νόστιμο φαγητό, παιδιά. Για ένα πράγμα και που έρχεται κανεί, δηλαδή ικανοποιεί όλε τι αισθήσει και φεύγει αναγεννημένο, έτσι. Με άλλο δέρμα και ακριβώς, άλλη διάθεση. Ακριβώς. Και Αγίου Βαλεντίνου γίνανε πολλές κρατήσεις, γίνανε πολλές προτάσεις γάμου. Έχουμε και όλες μία, δηλαδή το μάθαμε. Να ξέρετε πολύ τα ζευγάρια, δηλαδή είμαστε και ένας ερωτικός προορισμός. Τι είναι όλα τα άλλα. Έρχονται και στείνουν, το κλείνουν το πριβέ τους και στείνουν. Άρα Γιώργο, να νιώθουμε υπέρτι είναι για αυτό. Ναι. Θα γίνουμε πολύ κουμπάρι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, όσοι που τα λέει και ο Γιώργος, ότι η περιοχή μπορεί να καλύψει πάρα πολύ πληθυσμό. Είμαστε έτοιμοι, υπάρχει αυτή η ετοιμότητα από πλευράς οικοδομών. Και θέλω εδώ πέρα να τονίσω κάτι, γιατί αυτό το καλό είναι το καλύτερο. Ακόμα και να υπήρχαν κάποια παράπονα από ανθρώπους που επισκέφτηκαν τη Λουτρόπολη, τους υποσχόμαστε ότι άμεσα θα δημιουργηθούν όλες εκείνες οι υποδομές και θα γίνει όλη εκείνη η προσπάθεια για να καλυτερεύσει όλη αυτή η εικόνα και να ξανάρθουν εδώ. Αυτό είναι δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπός μου, αυτό το γενικότερο κάλεσμα. Πολύ ωραία να σας δώσουν λοιπόν μία δεύτερη ευκαιρία όσοι. Ωραία. Δήμαρχε Αλμοπίας, κύριε. Μπαϊράμι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μας μεταδώσατε έτσι. Να πω κάτι τελευταίο, έχει σημασία, γιατί μετά από πολλά χρόνια να βιώνει το καρατοβίτικο καρναβάλι στην πόλη της Σαρδέας. Καρναβάλι και εκεί. Έχουμε και άλλα καρναβάλια συνέχεια. Πείτε μας και το δικό σας. Εμείς έχουμε να το κάνουμε αρκετά χρόνια εδώ και επειδή θα το συνδυάσουμε με κάποιες δράσεις πάνω στη Λουτρόπολη, εκείνη την Κυριακή και το Σάββατο βέβαια. Οπότε ο κόσμος να ξέρει ότι εδώ πέρα θα είναι μία. Από Τσικνοπέμπτη μέχρι Καθαρά Δευτέρα. Θα μπορεί να συνδυάσει και τις διακοπές του με τα αιματικά νερά εδώ της Λουτρόπολης. Θα περάσει πολύ ωραία και να το συνδυάσει και με το καρναβάλι. Και περιμένουμε όλους. Και για ένα τριήμερο μιλάμε για κρατήσεις που αγγίζουν το 100% σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι είμαστε. Και ειδικά για αυτό το τριήμερο ο κόσμος σας κάνει μια προσπάθεια και πάλι μπορεί να βρει επακυρώσεις. Κλείστε γρήγορα. Ό,τι υπάρχει. Είστε πολύ ανεβαστικοί. Ανεβαστικοί. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία ενέργεια που μας μεταδώσατε. Χαμόγελο, ενέργεια, αισιοδοξία, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο και για άλλη αισιοδοξία. Να είστε καλά, την καλημέρα μου στα Λουτρά Πόζαρ. Την καλημέρα μας. Παρεπιπτόντως, είπε για Τσικνοπέμπτη. Δεν είσαι κρεατοφάγος, δεν ξέρεις πότε πέφτει. Όχι, καθόλου. 7 Μαρτίου. Λοιπόν, αισιοδοξία. Αισιοδοξία με χαμόγελο, αισιοδοξία για τη ζωή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την κυρία Ιωάννα Γεωργούλη, σύμβουλο ψυχικής υγείας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας καλημέρα, βρήκα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Με ένα θέμα που θέλουμε να κρατήσουμε έτσι αυτό το χαμόγελο που μας μετέφεραν το Αλουτρά Σπα και την αισιοδοξία για να μας προτείνετε πώς μπορούμε να κατακτήσουμε την αισιοδοξία στη ζωή μας. Είναι γεγονός βέβαια ότι στην καθημερινότητα, τη σύγχρονη καθημερινότητα, ψάχνουμε λίγο τους λόγους για να αισιοδοξούμε με γεννητικό φακό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι όλο ένα και περισσότερες πληροφορίες δεχόμαστε, οπότε για να τις διαχειριστούμε βρισκόμαστε πάντα σε μια κατάσταση άγχους και στρες και αγωνίας. Και βαλόμεθα και από διάφορες καταστάσεις, ναι, και γεγονότα. Έτσι. Ισχύει αυτό. Οπότε είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές να ψάξουμε να βρούμε το θετικό κομμάτι της ζωής μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, το να μπορέσουμε να είμαστε αισιόδοξοι είναι κάτι με το οποίο είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μας και ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με τα πρώιμα βιώματά μας. Δηλαδή, η αισιοδοξία σχετίζεται πάρα πολύ με το πόσο ασφαλείς νιώθουμε. Αν έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ως παιδιά, ως βρέφη ή ως μικρά παιδιά, με δύο γονείς ή με ένα ευρύτερο δίκτυο, το οποίο μας προσφέρει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, και έχουμε μια αίσθηση ότι ο κόσμος είναι καλός. Υπό αυτή την έννοια, γιατί ναι, η ασφάλεια είναι μια ψευδαίσθηση εν τέλει και ουσιαστικά. Η ασφάλεια είναι ένα συναίσθημα που έχουμε ότι εκεί που βρισκόμαστε σε ένα τόπο δεν κινδυνεύουμε. Και κάποιες φορές μπορεί να είναι ψευδαίσθηση, κάποιες φορές όχι.
μέσα σε μια οικογένεια που υπάρχει φροντίδα, αγάπη και εμπιστοσύνη, εκεί υπάρχει ασφάλεια. Είναι το πλαίσιο αυτό, το προστατευτικό. Ναι. Μεγαλώνω σε ένα ασφαλές περιβάλλον, άρα νιώθω και ασφαλής γενικότερα, αισθάνομαι ασφαλής. Ένα παιδί όμως που θα μεγαλώσει ένα τέτοιο περιβάλλον, όταν μεγαλώσει, μεγαλώνοντας, θα είναι αισιόδοξο κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί έχει μεταβολήσει την ασφάλεια, την έχει μετατρέψει σε αισιοδοξία. Ωραία, αν κάποιος δεν το έχει αυτό, γιατί αυτό δεν περνάει από το χέρι μας, δεν μπορούμε να επιλέξουμε την οικογένεια στην οποία γεννιόμαστε και αναπτυσσόμαστε. Τι να κάνει κάποιος για να το καλλιεργήσει αυτό, να το βρει στο διάβα της ζωής? Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούμε να είμαστε ενσυνείδητα ενήμεροι στο πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όταν μας συμβαίνει κάτι στη ζωή μας βρίσκουμε, προσπαθούμε να βρούμε κάτι θετικό να πιαστούμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κινήτρο να συνεχίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, ή αν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι... Κυρία Γεωργούλη, να φέρουμε ένα παράδειγμα, να το κάνουμε εικόνα, πρακτικό, έτσι, να δώσουμε και ιδέες στον κόσμο. Ένα παράδειγμα πρακτικό. Ναι. Πώς μπορούμε να δράξουμε το καλό από κάτι που τριγύρω του περιβάλλεται ίσως από πολλά άσχημα? Μπορούμε να βρούμε ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία απόλυση. Μία απόλυση. Μία απόλυση. Για πείτε, μία απόλυση, λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο... Δεν τα βάψει μαύρα ο άλλος. Ισοδυναμή με αρχή. Αυτή είναι οι δύο διαφορετικές φωνές. Ισοδυναμή το ένα με κομμάτι αρχή είναι ότι θα τα βάψει κάποιος μαύρα και ένας άλλος λέει ισοδυναμή με μία νέα αρχή. Ναι, αλλά την άλλη μέρα το πρωί δεν έχει να φάει αυτός. Αυτό έχει να κάνει... να βρει την αισιοδοξία για την νέα αρχή. Μπορούμε να πιάσουμε όλες τις παραμέτρους. Σημαίνει στα τάρταρα, δηλαδή να πέσουμε στα τάρταρα. Κάτσε ντε, όχι, ρωτάω, περίμενε. Υπάρχουν άνθρωποι που κατακαιρματίζονται από κάτι τέτοιο. Δεν είναι απλό πράγμα, χάνω τη δουλειά μου. Ισχύει. Έχει να κάνει όμως με το πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, για παράδειγμα, έχει βιώσει μια απώλεια, όντως, αν είναι φύση αισιόδοξος ή αν έχει φροντίσει, γιατί η αισιοδοξία έχει να κάνει και με το ότι έχουμε και έναν έλεγχο της κατάστασής μας. Οπότε πώς το διαχειριζόμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε υπέρμετρα αισιόδοξοι και να μην πατάμε πουθενά, να μην έχουμε κανένα backup, κανένα έτσι πόρο, κανένα απόθεμα πίσω μας, να μην μπορούμε την επόμενη μέρα να τα βγάλουμε πέρα, αλλά να πούμε ότι α, ναι, είναι μια καινούργια αρχή. Ναι. Εκεί δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιούχου αδιάφορα. Ακριβώς. Ναι. Εκεί μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Ούτε όμως και να είμαστε εντελώς απεσιόδοξοι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο για κάποιο λόγο συνέβη. Πολύ πιθανόν να μην ήταν αυτό το οποίο χρειαζόμουν στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή ή όχι, αλλά έχω αυτά που χρειάζομαι. Μπορώ να πατήσω σε κάποια πράγματα. Έχω την υγεία, έχω και λίγο διαφορετικά, κύριε Γεωργούλη, κάθε εμπόδιο. Για καλό. Ναι. Και σε καλό. Αυτό δηλαδή δεν ξέρω εγώ βιωματικά, το καταθέτω αυτό, ότι συμβαίνει αυτό. Βεβαίως. Δηλαδή και όσο και όσα εμπόδια και αν βγαίνουν εμπρός σου ή σταυγάζουν εμπρός σου, μαθαίνεις να τα υπερπηδάς. Κάποιες φορές δεν τα πηδάς, τρως λίγο τα μούτρα σου. Το επόμενο όμως το πηδάς, καλύτερα από το προηγούμενο. Άρα εν τέλει και συνολικά γίνεσαι καλύτερος. Και το άλλο που λέει ο κόσμος επίσης, ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται για κάποιο λόγο και αρνητικό, αλλά γίνονται και για θετικό. Βέβαια, αυτά και τα δύο τα λένε συνήθως άνθρωποι οι οποίοι είναι φυσικά αισιόδοξοι ή έχουν αυτό γίνει αισιόδοξοι. Δεν θα τα πει κάποιος άνθρωπος. Γεννιέται κάποιος αισιόδοξος? Είναι στοιχείο του χαρακτήρα, αλλά όπως είπαμε είναι και κάτι χαρακτήρα το οποίο μπορείς να το καλλιεργήσεις στην πορεία του χρόνου. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Γεωργούλη? Γιατί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν βαριά ενέργεια. Τα παίρνουν όλα κατάκαρδα, δυσθυμούν πολύ καθημερινά μέσα στην ημέρα. Και άλλοι που έχουν λίγο ένα ταπεραμέντο λίγο πιο ελαφρύ. Έλαβε, αδερφέ, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω, ας το προσπεράσουμε. Ισχύει αυτό. Οι πρώτοι δεν θα πούνε, για παράδειγμα, ότι ό,τι συνέβη είναι για καλό. Θα πούνε ότι ακόμα και όταν γελάνε, όταν πάνε να απολαύσουν κάτι, θα πούνε σε καλό να μας βγει. Ναι, αυτό, περιμένουν μια επιφυλακτικότητα. Αυτό βγάζει και μια μιζέρια γενικότερη, έτσι. Ισχύει. Ναι, ναι. Πώς εμείς μπορούμε τώρα να καλλιεργήσουμε όμως την αισιοδοξία? Γιατί είπαμε ότι κάποιοι άνθρωποι όντως γεννιούνται, έχουν μέσα τους το στοιχείο της αισιοδοξίας από την προσωπικότητά τους, αλλά αυτό καλλιεργείται πάρα πολύ μέσα από τις σχέσεις. Χτίζουμε ένα περιβάλλον με αισιόδοξα άτομα. Αν χτίσουμε περιβάλλον με αισιόδοξα άτομα τριγύρω μας, με ανθρώπους που δεν είναι τοξικούς, που δεν είναι μίζεροι, που δεν μας λένε συνέχεια πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Ο άλλος είναι εκεί πέρα για να σε εκμεταλλευτεί. Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι είναι αποθαρρυντικοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, άπαξ και εκμυστηρεύεσαι κάτι, σου λένε για παράδειγμα πώς θα το κάνεις αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σου μεταφέρουν τη δική τους την ανασφάλεια, τη βαρεμάρα, την τεμπελιά, γιατί υπάρχει και αυτό. Ισχύει. Όμως εμείς έχουμε την επιλογή να δεχτούμε δίπλα μας τους ανθρώπους που εμείς θέλουμε. Δηλαδή, αν εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους ανοιχτούμε,
έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης στο ότι παίρνουμε αυτό το κομμάτι της ενέργειάς. Άρα επιλέγουμε συναναστροφές, φιλικές, συναισθηματικές, οικογενειακές. Τις επιλέγουμε. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί ακριβώς, για τον λόγο ακριβώς που είπατε, ότι αν τυχόν εγώ θελήσω να μοιραστώ ένα δύσκολο κομμάτι μου και μέσα σε αυτό να βρω το θετικό στοιχείο, αν το μοιραστώ με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο μίζερος, πιο απεσιόδοξος, δεν θα με βοηθήσει στο να βρω, να έχω ένα κίνητρο να συνεχίσω. Να ρωτήσω κάτι άλλο που μάλλον τον μπερδεύουμε επίσης κάποιες φορές. Σε μια προσπάθεια να κάνουμε αυτοκριτική στον εαυτό μας. Αυτό που περνάμε στην άλλη άκρη και γινόμαστε ενοχικοί, ίσως. Άλλο το αυτοκριτικός και άλλο το πολύ αυστηρός που μπορεί να μας βγάλει ενοχές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε μία τάση με τους άλλους συνήθως να είμαστε πιο ευγενικοί και πιο συμπονετικοί από ό,τι με τον εαυτό μας. Μπράβο. Το κομμάτι της αυτοσυμπόνιας, όχι της αυτολύπησης, της αυτοσυμπόνιας, είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να μπορέσουμε να αισθανθούμε αισιόδοξοι και ευτυχισμένοι κατ' επέκταση. Αν μπορέσουμε. Ασχέτως αν πρέπει να είμαστε και σκληροί με τον εαυτό μας για να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βελτιωνόμαστε. Ότι όταν είναι, είμαστε συμπονετικοί, δεν είμαστε οριοθετημένοι. Ναι. Πολλές φορές λέω στους ανθρώπους ότι με την ίδια τρυφερότητα που μιλάτε και είστε δίπλα στους άλλους, δέστε και στον εαυτό σας. Mm-hmm. Η αισιοδοξία απαιτεί δουλειά. Άρα, μοιραία, όταν κάποιος είναι τεμπέλης, δύσκολα βρίσκει την αισιοδοξία. Έτσι δεν είναι? Θέλει δουλειά δηλαδή καθημερινά να διατηρήσει έτσι μια αισιόδοξη άποψη, να εστιάζει στα καλά, τα θετικά της ζωής και της καθημερινότητας. Άμα είσαι τεμπέλης, το πιο εύκολο είναι να πεις να πέσεις. Η αισιοδοξία είναι μια όντως προσπάθεια κίνησης, είναι μια διατήρηση ενέργειας, είναι το να μπορείς να βρεις το θετικό. Το μικρό θετικό εκεί που δεν υπάρχει. Είναι και νομίζω άνθρωπος. Και ένας μικρός συνεχής αγώνας. Είναι ένας μικρός συνεχής αγώνας, αλλά δίνει πάρα πολλά πίσω. Οπότε στην ουσία σου δίνει όλο αυτό που χρειάζεται για να συνεχίσεις να ζεις και να συνεχίσεις να υπάρχεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αισθάνεσαι ότι με αυτόν τον τρόπο φροντίζεσαι. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Φροντίζεις το σώμα σου, φροντίζεις τον εαυτό σου, φροντίζεις τις σχέσεις σου, φροντίζεις τον φροντίζεις το σώμα σου. Κάνεις πράγματα. Ανά για την αισιοδοξία πάλι. Κάνεις πράγματα που τα γουστάρεις, τα θέλεις, όπως λέει ο κόσμος. Δηλαδή, τη γυμναστική σου, τα χόμπι σου, το ένα το άλλο, έτσι. Καταρχάς, τα κυνηγάς αυτά. Βεβαίως. Δεν τα θάβεις αυτά άλλο ένεκα των υποχρεώσεων, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Το αντίθετο. Θέλουμε οι άνθρωποι να είναι φροντισμένοι. Για παράδειγμα, όταν ασκείσαι, όπως όλοι ξέρουμε, πολλές ορμόνες της χαράς εκρίνονται. Βγάζει ευεξία αυτό. Ναι, οπότε αυτό σε κάνει να είσαι πιο αισιόδοξο. Όταν ασκείσαι, επίσης, συνήθως ασκείσαι κάπου, με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αλλά και πάλι όλο αυτό, θα επανέλθω σε αυτό, θέλει κόπο και θέλει δουλειά. Δηλαδή να ξεκουνηθείς να το κάνεις αυτό και να το κάνεις καθημερινά. Αξίζει όμως. Εννοείται ότι αξίζει. Πολύ. Απλά είναι πολύ αποθαρρυντικοί οι παράγοντες στην καθημερινότητα. Πρέπει καθημερινά να μπορείς να τους υπερβαίνεις. Ναι, ένα πράγμα που μπορεί κάποιος να κάνει είναι κάπως να βάζει κάποιους μικρούς στόχους μέσα στη μέρα του. Ωραία, πείτε μας λοιπόν να δώσουμε παραδείγματα σε όσους μας βλέπουν και μας ακούν. Πέντε tips. Ένα tip είναι το να μπορέσει να βρει κάποια πράγματα για τα οποία αισθάνεται ευγνωμοσύνη. Να βάζει μικρά πράγματα μέσα. Ευγνωμοσύνη, λέτε. Ναι. Ναι. Για πράγματα που μπορεί να του έχουν συμβεί την προηγούμενη μέρα ή να βρίσκει κάποια μικρά πράγματα που να περιμένει μέσα στη μέρα, ευχάριστα. Ένα καφέ με μία φίλη. Να στοχοποιεί κάτι πολύ απλά. Δηλαδή να βάζει στοχοθεσία. Στοχοθεσία. Καλά, δεν είναι στοχοθεσία να πιεις καφέ, αλλά. Ναι, μία μικρή στοχοθεσία. Ένα πρόγραμμα. Είναι στοχοθεσία. Με το χρόνο που έχουμε. Να βάζει αυτό. Να έχεις δηλαδή να προσδοκάς κάτι. Κάτι έτσι. Όμορφο και καλό κάτι που εσένα σου δίνει. Νόστιμο. Κάτι που εσένα σου δίνει ενέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να φροντίσεις τον εαυτό σου, να βάζεις λίγη άσκηση. Να κοιμάσαι καλά. Να κάνεις κάτι καλό σε κάποιον, γιατί αυτό σου δίνει αυτόματα μια αίσθηση ότι το καλό υπάρχει στον κόσμο. Οπότε αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλή. Εκεί νομίζω θα βραχυκυκλώσουν πολύ στην καλή την πράξη. Εδώ αυτό, καλή κουβέντα δεν την λένε. Την καλή πράξη τη ημέρα που λέμε, να κάνω την καλή πράξη τη ημέρα. Και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δίνει προτεραιότητα ο άνθρωπος σε σχέση του, να λέει καλό λόγο στους διπλανούς του, να μοιράζεται πράγματα. Ναι, κυρία Γεωργούλα, αυτό όμως ξέρετε ότι απαιτεί και μία καλλιέργεια. Καλλιέργεια ψυχής, καλλιέργεια νου, την οποία δεν την πολύ συναντάς έτσι στη σύγχρονη κοινωνία. Τη συναντάς? Νομίζω πως οι άνθρωποι εγώ το λέω για να είμαστε και λίγο πραγματιστές, γι' αυτό το λέω. Γιατί μετά είναι μία εξίσωση μαθηματική η οποία δεν βγαίνει. Εγώ θεωρώ ότι τη συναντάμε. Απλά την προσπερνάμε, ίσως κάποιες φορές.
κάποιες φορές μας είναι πολύ πιο εύκολο να συνδεθούμε με αρνητικά κομμάτια, γιατί αυτά έρχονται σαν πληροφορίες και έχουν και ένα κομμάτι ίντρικας και ενδιαφέροντος πολύ πιο έντονο. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι, ειδικά στη σημερινή εποχή, και το βλέπω και από τη δουλειά μας, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να συνδεθούν με τον εαυτό τους και με τους άλλους με έναν άλλο τρόπο. Εκεί λοιπόν, εκεί είναι το κομβικό. Ότι πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να το κάνεις όλο αυτό. Αν δηλαδή ζεις ξεκομμένος και αποκομμένος με τον εαυτό σου, με το ποιος πραγματικά είσαι, άρα δεν πρόκειται ποτέ να το βρεις ούτε με τους άλλους, ούτε με την καθημερινότητά σου και την ομορφιά της ζωής. Η αισιοδοξία για να μπορέσει να είναι υπαρκτή πρέπει να είναι ενσυνείδητη. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια ενσυνείδητη στάση ζωής. Πρέπει να έχεις επίγνωση του που βρίσκεσαι, του τι σου συμβαίνει, για να μπορέσεις μέσα σε αυτό να βρεις και το θετικό κομμάτι. Βέβαια, να και να λειτουργήσεις θετικά και όμορφα καθημερινά. Μας είπατε πολύ ωραία πράγματα. Όποιος μας ακούει, όποιος σας άκουσε μάλλον και σας είδε, έχει έτσι πήρε tips σημαντικά και συμβουλές για τη ζωή και την καθημερινότητα. Για να κυρία φωτίσει, Γεωργούλη, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε και να κάνουμε πράξη όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που μας είπατε. Εγώ το υπόσχομαι, στον εαυτό μου το υπόσχομαι πρώτα απ' όλα. Και εγώ κάθε μέρα στο δικό μου έλεγχο. Κάντε μας καλύτερους. Φτιάξτε μας καλύτερους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργούλη. Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχόσαστε να τα λέμε έτσι, να μας δίνετε ωραίες συμβουλές καθημερινότητος. Λοιπόν, πάμε στα βίντεο. Πάμε να δούμε το πρώτο από εδώ. Η ώρα του παιδιού που λες. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε το πρώτο, να παρακολουθήσουμε. Α, εδώ λοιπόν, κοίταξε, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα καλλιτέχνη. Τι δηλαδή, είναι αυτό, στο γλυπτό του, ας πούμε. Κοίταξε τι έγινε, ναι. Όντως, πήγε στράφη. Τζάμπα ο κόπος, ρε παιδάκι. Δεν έχει ακόμα ψηθεί, να το πω έτσι. Και δες τι έκανε ο άνθρωπος, Κοίτα. Δεν είναι καταστροφή αυτό. Όντως. Τι έκανε ο άνθρωπος. Κρίμα τον κόπο του, μπορείς, τον άνθρωπο. Ναι. Τι δημιούργησε και πώς το έχασε από το ένα λεπτό στο άλλο. Εντάξει, πάμε να είναι καλά επόμενο. Να το ξαναφτιάξει. Τι να πούμε, όχι, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Στεναχωριέμαι πιο πολύ για λογαριασμό του ανθρώπου, όσο το βλέπω. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, να του δώσουμε κουράγιο, έτσι δεν είναι. Ναι. Για πάμε. Ούτε να κάνουμε την καλή πράξη της ημέρας, δεν προλαβαίνουμε να το σώσουμε. Πού να πάμε, να βάλουμε πλάτη όμως, δεν γίνεται, δεν παίζει. Φέρ' το πίσω μπας και το προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Α, καλά, εδώ κλείνεις τα μάτια και φεύγεις, έτσι. Εδώ είναι μια εφιαλτική διασταύρωση όπου δεν υπάρχουν φανάρια. Προσέξτε τι γίνεται. Σαν να χορεύουν όμως κάνουν, σαν να χορεύουν είναι αυτό. Ναι, αλλά κοίταξε εδώ να δεις τώρα. Πολύ πιθανό, δηλαδή. Α, δεν είμαστε καλά. Πού είναι αυτό. Αυτό σου λέω. Πού είναι. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Μήπως είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όχι, είναι μια διασταύρωση εφιάλτης. Έτσι όπως βλέπουμε να κινούνται, πολύ εύκολο δηλαδή να πέσει ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι εντελώς συμπτωματικό και να συμβεί το μοιραίο. Και τυχαίο που δεν έχουν τρακάρει έστω ελαφρά, έτσι. Θα μπορούσε να θυμίζει τα συγκρόμενα στο Λούνα Πάρκ κάποτε αυτό. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα. Το κατάλαβες. Νομίζω, ναι, υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν. Το καλοκαίρι μπορεί να πετύχει σε κάποιο νησί αυτούς τους που περιφέρονται από πόλη σε πόλη και από νησί σε νησί. Για πάμε να δούμε το επόμενο. Τώρα εδώ μπαίνει ένα διαζευτικό ή. Αυτό είναι ατυχία ή απροσεξία. Όπως είναι και τα δύο. Για βγάλετε λίγο παρακαλώ το σούπερ να το βλέπουμε καλύτερα. Είναι ατυχή μικρά γεγονότα της ημέρας. Τώρα εδώ είναι αλλεπάλληλο. Εδώ δες, δες αυτό σε παρακαλώ, εδώ δες. Αυτός πήγαινε γυρεύοντας. Εδώ. Αυτό ήταν. Μπουρδουκλώθηκε και πού έπεσε, έτσι. Τόσα κάτω και στον άνθρωπο. Ναι, γιατί ζημιά του έκανε. Ελπίζω να μην τον άφησε ορφανό. Εδώ. Από τη χαρά του πήγε. Εδώ. Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο δηλαδή τώρα. Πήγε άλλος με αυτά τα κιλά. Εδώ. καλά, πάλι το ίδιο. Αυτός πάλι ορφανός, και αυτός μάλλον. Την πάτησε. Γελάσαμε. Είναι να μη σου συμβεί όμως. Να μη σου τύχει αυτό, να μη σου τύχει. Και ειδικά αν είσαι άντρας αυτά που είδαμε τα δύο. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Αχ, πόνος από το όπως. Λοιπόν, σαν το σκύλο με τη γάτα. Ναι, σαν το σκύλο με τη γάτα. Για να δούμε αυτό το τρυφερό instantanee. Η γάτα δεν το βιώνει βέβαια το ίδιο. Τώρα να σου έρχεται αυτός ο σκύλος, ο σκύλερος, το λυκόσκυλο. Λυκόσκυλο. Και έστω, θέλει, να σε γλύφει και, από και αγάπη, και να θέλει φιλιά και τρυφερότητα. Η άλλη σου λέει τι κάνει ο... Έχει τρελαθεί η γάτα. Ό,τι αδρεναλίνη έχει, την έχει εκτοξεύσει τώρα. Βέβαια, σκούζι, νύχι δεν έβγαλε. Λίγο δόντι. Είναι προλάβει, την έχει αγκαλιάσει με τις χερούκλες, δεν βλέπεις εκεί τι γίνεται.
Την έχει απενεργοποιήσει. Την έχει στο καναβάτσο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, να δούμε. Δίτροχες πτήσεις. Για παρακολουθήστε. Αυτή είναι εφιαλτική διασταύρωση. Δεν είναι. Αυτή είναι εφιαλτική διασταύρωση. Πώς και δεν έχουν κοπανίσει, δεν έχει πέσει ο ένας απάνω στον άλλο. Είναι ακροβάτες, παιδί. Το έχουν προβάρει σίγουρα. Πάντως πάντα αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτά τα extreme sports, πώς να τα πω, δηλαδή με εντυπωσίαζαν και αναρωτιόμουν και αναρωτιέμαι πάντα πώς το τολμούν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μα κοίταξε και τούμπες στον αέρα, Ματίνα. Κοίταξε και τούμπες στον αέρα, έτσι. Εντυπωσιακό και μπράβο τους, αλλά πάντα με μεγάλη προσοχή, έτσι. Γιατί ένα πέσιμο από εκεί ισοδυναμεί με απώλεια ζωής. Συζητάς. Ασχέτως το κράνος μπορεί να φοράνε. Τα υπόλοιπα τώρα σώμα. Για πάμε στο επόμενο. Κορμός. Πάμε και στο επόμενο. Αυτό το κουταβάκι δεν ξέρετε του φταίει, indeed. Έχει λόξιγκα, θα τα βγάλουμε λίγο το σούπερ για να διαβάσουμε. Αλλά είναι μικρός και δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Α, ναι, μωρό καημένος. Ναι, ναι, πράγματι. Α, λόξιγκα έχει. Δεν έχει λόξιγκα. Δεν έχει καταλάβει τι του συμβαίνει. Και διαμαρτύρεται. Το στομάχα. Τσαντίζεται. Έτσι. Ποιος είναι αυτός, σου λέει, τι μου συμβαίνει, τι μου κάνουν. Έχουν πολύ πλάκα, πολύ γούστο τα ζώα, κάθε πλάσμα βέβαια, έμβιο και έμψυχο. Οι αντιδράσεις τους είναι πολύ, πολύ ωραίες, πολύ νόστιμες, πολύ χαριτωμένες. Κάπως έτσι θα πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο και θα επιστρέψουμε να τα πούμε πάλι. Πάμε διάλειμμα και εδώ πάλι. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε σε ένα θέμα. Βόλτα στα νησιά, πάμε τι κάνουμε. Ναι, έτσι μια περατζάδα. Αλλά περνώντας από την αίθουσα σύνταξη. Μια μυρωδιά, λίγο θαλασσινή άβρα. Βιβί, τι γίνεται. Βιβί, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλά είσαι, κάνε μας tour στα νησιά, σε αυτά που προτιμούν οι Ιταλοί. Έχουν ρίξει ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι, σε αυτά που προτιμούν οι Ιταλοί και σε αυτά που έχουν βγάλει οι Ιταλοί ως πιο ρομαντικά ελληνικά νησιά. Αλλά δηλαδή σήμερα η εκπομπή είναι, το έχετε παρατηρήσει, έτσι. Νεόνυφη στα λουτρά πόζα. Αισιοδοξία ζωή. Ρομαντικά ελληνικά νησιά. Ρομαντική, έτσι, ερωτική. Για πες μας. Θα οι καρδούλες για δεκόρ. Οι Ιταλοί που ξέρουν από ρομάντσο. Οι Ιταλοί, τέλος πάντων, μία δημοφιλή σε ιταλική, ταξιδιωτική ιταλική σελίδα, ανακοίνωσε τον κατάλογο με τα 5 πιο ρομαντικά νησιά στην Ελλάδα, στα οποία μπορείς να πας να κάνεις μία πρόταση γάμου στην καλή σου. Α, ενδείκνεται δηλαδή ακόμα πιο πολύ προσφέρεται. Να δούμε, έχεις ετοιμάσει και πλάνα έτσι από τα νησιά να μας τα λες ένα. Φύγαμε, ξεκίνα ένα. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας έχουν βάλει τη Σκόπελο. Σκόπελο, να τη βλέπουμε. Η Σκόπελος λοιπόν κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας, που σύμφωνα με, με αυτόν τον ιστότοπο, με αυτή την ιστοσελίδα, αποτελεί μια εξαίσια επιλογή για να πας να κάνεις εκεί πρόταση γάμου στην καλή σου. Η θέα, όπως βλέπετε, είναι πολύ χαλαρωτική, πολύ ρομαντική. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι breathtaking, σου κόβει την ανάσα. Ναι. Δίνε μας μόνο ένα τίτλο, ας πούμε, γιατί τη Σκόπελο. Γιατί, ξέρω εγώ, έχει... Η Σκόπελος. Ναι. Γιατί συνδυάζει το λαμπερό πράσινο με τα πεύκα με το κρυστάλλινο γαλάζιο της θάλασσας. Έχει το μπλε και το πράσινο μαζί. Εξαιρετικά. Ωραία, πολύ ωραία. Ισορροπία λοιπόν. Ναι. Αρμονία. Για να είναι και η ζωή η μελλοντική αρμονική. Ακριβώς. Το επόμενο νησί. Ακολουθεί η Σύφνος. Ναι. Σύφνος. Ήρθαμε στις Κυκλάδες. Ναι. Ναι. Η οποία έχει διατηρεί την αυθεντικότητά της. Δηλαδή λες να ορίστε ένα κυκλαδίτικο νησί. Έχει όλα τα στοιχεία που λες πώς είναι ένα κυκλαδίτικο νησί. Η Σύφνος θα έχει. Έχει επίσης και τα δυο της χωριά, τον Αρτεμόνα και την Απολωνία, που κλέβουν τις εντυπώσεις και είναι ένα ακόμη ρομαντικό νησί να πας εκεί να κάνεις πρόταση στην καλή σου. Ωραία, και να είσαι και ένα γεμάτο στομάχι, γιατί έχει είναι ωραίες οι συφνιώτικες γεύσεις. Ρίχνουμε λοιπόν ιδέες με φόρα από την Ιταλία, μήπως και τις υιοθετήσουν οι Έλληνες, έτσι. Μάλιστα, για πάμε. Για πες το τρίτο. Στην τρίτη θέση είναι η Λειψή. Λειψή. Οι οποίοι βρίσκονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων. Είναι μαγευτικός τόπος. Η Λειψή είναι ένα μικρό νησάκι, στο οποίο όταν θα πας εκεί... Έτσι όπως το πες, είναι σαν να έχεις πάει. Έχω πάει εγώ. Για πείτε, έχω πάει. Αυτό να μας πείτε, να καταθέσετε πήγα βίωμα. Πήγα ένα κοντινό ταξιδάκι από την Κάλυμνο, ήμουνα στην Κάλυμνο και πήγα λίγο στους Λειψούς. Και πώς είναι, για πείτε. Κοίταξε, είναι για μία μονοήμερη ουσιαστικά. Δεν έχεις πολλά να κάνεις και να δεις, λες εσύ. Είναι πολύ τώρα, μικρό, δηλαδή. Ένα πολύ μικρό κομμάτι το οποίο μπορείς να το απολαύσεις και σαν φύση και σαν φυσικές καλονές δηλαδή και τον μπάνιο καταπληκτικό. Βιβί, εσύ έχεις πάει. Δεν έχω πάει, αλλά θα ήθελα. Θα ήθελες. Νοερά έχω πάει.
Λοιπόν, επίσης, ο Δημοσθένης θα μας πει, η Λήψη είναι τόσο μικρό νησί που πολύ. Κάπου διάβασα ότι μετά από 3 μέρες νιώθει σαν να είσαι ντόπιο εκεί. Το έχει γυρίσει όλο το νησί, του έχει γνωρίσει όλου. Έχει γνωρίσει εκδρομή και αυτό καλύψει. Μια μαγεία. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να νιώθει ντόπιο, να σε βάζουν στην παρέα είναι άλλη αίσθηση, έτσι δεν είναι. Άλλη αίσθηση. Το ζεις διαφορετικά το νησί. Το τέταρτο βιβί. Σε ένα τρίμερο μέσα στη μικρή τοπική κοινωνία. Στην τέταρτη θέση λοιπόν βρίσκεται Ήος. Ήος, ναι. Η οποία εγώ την ακούω πάντα, έχω στο μυαλό μου ότι εκεί γίνονται έτσι εξαλωσύνες. Δηλαδή, εξαλωσύνες εννοώ ξενύχτια, μέχρι πρωία, σχολή. Συνδυάζει τα πάντα. Νομίζω είναι ένα νησί το οποίο συνδυάζει. Είναι και για ξενύχτια, αλλά είναι και για πεζοπορία. Έχει ονειρικές παραλίες. Είναι το νησί του Ομήρου, όπως λέμε. Αλλά μπορεί να κάνει. Συνδυάζει και τα πάρτια εκεί. Τα συνδυάζει όλα Ήος. Άρα εκεί πρέπει να είσαι πολύ εξωστρεφής για να κάνεις εκεί πέρα πρόταση γάμου, έτσι. Εκεί που χορεύεται all together, όλοι μαζί, κάνεις και μία πρόταση. Ωραία. Και από τη λίστα στην πέμπτη θέση δεν θα μπορούσε να λείπει η Κάρπαθος. Κάρπαθος, για πες τι έχει η Κάρπαθος. Η Κάρπαθος λοιπόν έχει μοναδικά τοπία. Έχει ποικιλία από μοναδικά τοπία, δηλαδή πας σε μία παραλία, πας σε άλλη παραλία και βλέπεις ότι έχεις δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι συγκεκριμένο, δηλαδή μπορείς να συνδυάσεις πάρα πολλά πράγματα μαζί. Σου προσφέρει γαλήνη, ηρεμία. Δείτε, να ορίστε τα νερά, τα βλέπετε. Στα τα πλάνα μας τώρα. Τα βλέπουμε. Όντως, ωραία. Ενδείκνεται λοιπόν και η Κάρπαθος για να πας εκεί με την καλή σου, να της κάνεις πρόταση γάμου. Αυτά ήταν τα 5 πιο ρομαντικά νησιά που ψήφισαν οι Ιταλοί. Τι ωραία. Λοιπόν, καταγγέλλω διαβλητότητα. Θα σας πω κάτι. Ναι. Σας άκουσα τόση ώρα με σύνεση και ψυχραιμία. Έχω όμως να πω ότι σαν τη Λευκάδα δεν έχει. Γιατί σαν την Κεφαλονιά, μα δεν είχε φτάνει μέσα καθόλου. Σαν τη Λευκάδα δεν έχει. Κοίτα. Σαν το Πόρτο Κατσίκι, το κάθισμα, τον Άγιο Νικήτα, την Εξάνθεια. Θα σου πω για τον Μύρτο. Εκεί να δείτε ρομαντισμό. Άκουσε με. Δεν είχε, παρατήρησα όμως, πέρα από πλάκα, παρατήρησα δεν είχε καθόλου επτάνησα, δεν είχε καθόλου Κρήτη. Δεν είχε, παιδί μου. Όταν τους ξαναδώ τους Ιταλούς εκεί στα στενά της Λευκάδος, θα τους πω είστε Ιούδες. Εδώ έρχεστε, είμαστε δίπλα, πετιέστε, μπανιαρίζεστε, κάνετε τα ωραία σας. Τρώτε τα νόστιμα, τα πεντανόστιμά σας και μου ψηφίζετε Αιγαίο. Άμα δεν πενέσουμε τον τόπο μας, όχι το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Μιλούσε για Λευκάδα, μίλησε για Κεφαλονιά. Όχι, δεν έχει να κάνει. Αλλά είναι τα επτάνησα, είναι πολύ. Όχι, δεν έχει να κάνει με αντικειμενικότητα. Ναι. Εγώ νομίζω σωστά, πάλι, σωστά. Μα τι να έχεις δίκιο, όπως πιστεύω έτσι. Ότι όλα τα νησιά μας είναι μοναδικά. Βιβί, αφού μου έδωσες δίκιο, φέτος, αντάμα, μαζί θα παραθέσουμε δίκιο, στη δίκιο Λευκάδα, για τη θα σε πάω στα καλύτερα. Και συμπληρώσω, θα συμπληρώσω και όλα τα νησιά μας, όχι μόνο εντάξει, όλα. Είσαι δίκη. Όντως, κάθε τόπος στην Ελλάδα και μία διαφορετική γεύση και μία μοναδική ομορφιά, να το πούμε αυτό. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε Βιβί. Πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για αυτό το tour στα νησιά. Λοιπόν, για να αφήσουμε τα χαμόγελα στην άκρη, να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι θέμα υγείας, είναι θέμα το γνωστό ζήτημα με τα απογευματινά χειρουργία που το προαναγγείλαμε και στους τίτλους. Να μην μακρηγορούμε, να συνδεθούμε με τον κύριο Ξαδάκτυλο. Τηλεφωνικά μαζί μας. Ναι, θα τον είχαμε μέσω Skype. Δυστυχώς δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο τεχνικό ζητηματάκι και δεν μπορούμε να τον έχουμε. Τι κύριε κάνετε, Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα επίσης στις τηλεθεατές και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να προσθέσω στο προηγούμενο θέμα. Ναι, βεβαίως. Και σαν τη Χαλκιδική. Αλίμονο. Γι' αυτό είπα. Ο καθένας τα δικά του. Πρόεδρε. Επειδή αυτό δεν έχει και τελειωμό, ξέρετε, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Σαν την Ελλάδα δεν έχει, σωστά. Όντως. Και η Χαλκιδική δεν ήταν μέσα στις επιλογές των Ιταλών. Αυτή τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχουν πάει κάνουν. Να αυτή πάνε κάνουν. Να το γνωρίσουν, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα, εσείς εκεί στα νοσοκομεία, τι περιμένετε, τι αλλαγές να φέρουν τα απογευματινά χειρουργεία? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διογκωμένη συζήτηση, υπερβολική και από τις δύο πλευρές. Εμείς ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν περιμένουμε ούτε να καταρρεύσει το ΕΣΥ, ούτε να αναγεννηθεί. Ό,τι έφεραν τα απογευματινά ιατρία πριν από 23 χρόνια, πάνω κάτω το ίδιο θα φέρουν και τα απογευματινά χειρουργεία. Θα λειτουργήσουν, θα δούμε πού και πόσο, γιατί δεν είναι όλα τα νοσοκομεία έτοιμα να λειτουργήσουν απογευματινά χειρουργεία. Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι έτοιμοι να μπουν σε αυτό το εγχείρημα και για λόγους κόπωσης και για λόγους αριθμού. Θα προκηρύξει νέες θέσεις εργασίας.
Για όλες τις ειδικότητες, για τις περισσότερες, για πολλές ειδικότητες που σχετίζονται, κύριε Ξαδάκτυλε. Το πρόβλημα είναι ότι οι θέσεις προκυρήσονται, αλλά δεν είναι ελκυστικές. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι πλέον ελκυστικό. Γιατί δεν είναι ελκυστικές? Κακές συνθήκες εργασίας, χαμηλές αμοιβές και ένα πράγμα το οποίο δεν το συζητούμε πολύ συχνά, δεν μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, διοικητικό σύστημα το οποίο δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα. Αυτά είναι τα τρία, οι τρεις λόγοι. Να βλέπουμε, παρακαλώ, τη φωτογραφία. Συγγνώμη, κυρία Ξαδάκτυλε, τη φωτογραφία του κυρίου Ξαδάκτυλου, παρακαλώ, και τη τηλεφωνική. Πείτε μας, παρακαλώ. Ναι. Αυτά είναι, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι ελκυστικό για τους, για τους γιατρούς. Εδώ και αρκετά χρόνια, με επίταση όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέπουμε προκηρύξεις οι οποίες είτε είναι άγονες, είτε δεν συμπληρώνονται οι υποψήφοι προς επιλογή. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα νέα δεδομένα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει στελέχωση. Αυτό είπατε πριν, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό και σε όλα τα νοσοκομεία και φαντάζομαι στα περισσότερα. Δεν θα λειτουργούν απογευματινά χειρουργία σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν θα λειτουργούν σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις κλινικές. Όπου είναι εφικτό θα λειτουργεί, και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πόσα θα είναι τα σημεία στα οποία θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για ποιες ειδικότητες. Και γι' αυτό με ακούτε λίγο... Επιφυλακτικό και συγκρατημένο δηλαδή. Όχι, αποστασιοποιημένος από αυτόν το διάλογο που διεξάγεται με ένταση και από τις δύο πλευρές, διότι έχουμε παρόμοιο εγχείρημα πριν από 21 χρόνια που ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργήσε. Δηλαδή δεν διέλυσε το ΕΣΥ, δεν το αναγέννησε. Αυτή είναι η ασθενή. Οι ασθενείς θα υποφεληθούν, λέτε, αυτό πρόεδρε, είναι τώρα το μεγάλο, θα ανακουφιστούν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στη λίστα αναμονής εδώ και 2 χρόνια. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Οι ασθενείς μέχρι στιγμής, συνολικά στο σύνολο των πολιτών, το 45% επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το λένε οι έρευνες που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια οι ιατρικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ναι, αλλά κοστίζει πολύ. Ναι, αλλά παρόλα αυτά είναι η σταθερή επιλογή του. Η σταθερή επιλογή του. Κοστίζει, βεβαίως κοστίζει, αλλά είναι η σταθερή επιλογή του. Και η επιλογή του αυτή γίνεται, αν θέλετε να το ερμηνεύσω, διότι οι ασθενείς θέλουν πάντοτε να διαλέγουν τον γιατρό του. Και ξέρετε, κανείς δεν λέει βρείτε μου ένα φθηνό γιατρό, όλοι λένε βρείτε μου ένα καλό γιατρό. Από την άλλη, αλλά αυτή δεν είναι η πλειοψηφία όμως, πρόεδρε. Η μειοψηφία είναι αυτή. Το 45%. Ναι. Το 45%. Από την άλλη πλευρά, κύριε Ξαδάκτυλε, για τα σοβαρά, τα πιο βαριά χειρουργία, αυτός ο τιμοκατάλογος που έχει κυκλοφορήσει, δηλαδή από τα 300 ευρώ, ξεκινάει 300-400, μέχρι 2.000, που είναι το πιο σοβαρό μακριά από όλους, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητο αναγκαίο, δεν έχει καμία σχέση, δεν θα έχει καμία σχέση με τις τιμές των ιδιωτικών. Έτσι. Δηλαδή, το 2.000 είναι με το καλημέρα στα ιδιωτικά, έτσι όπως λέμε. Ενώ με 2.000 ο ασθενής που δεν έχει την ευχέρεια την οικονομική να πάει στον ιδιωτικό, θα βρίσκει την υγεία του άνθρωπος με το καλό, χάρη στα δικά σας χέρια και στο επιστημονικό προσωπικό, με 2.000 που δεν ήταν το γιαζίτο για τα ιδιωτικά μέχρι τώρα. Υπό αυτή την έννοια το ρωτώ. Ναι, και εκεί θα απευθυνθεί ένα επιπλέον 25%, το οποίο θα ήθελε τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν μπορεί, διότι έχουμε επίσης ένα άλλο στοιχείο από όλες τις έρευνες μας, διαχρονικά, ότι ένα 70% των πολιτών λέει ότι αν είχα χρήματα, θα επέλεγα τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί δηλαδή που έχω απόλυτη επιλογή. Άρα το πιθανότερο είναι ότι από το 45% έως το 70%, το 25%, ένα τμήμα του, ενδεχομένως να απευθυνθεί εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα σημείο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για πείτε μας, σε ποιο. Ένα σημείο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην έχουμε φαινόμενα άσχημα, όπου οι πρωινές λίστες θα είναι χαλαρές και αραιές, για να οθούνται οι ασθενείς προς την απογευματινή χειρουργία, οπότε και να πληρώνουν δηλαδή. Το θέμα είναι να μην χαλαρώσει. Το θέμα είναι να αποσυμφορηθεί το πρωινό, αλλά να μην το χαλαρώσει, όπως λέτε, βέβαια. Ναι, να μην το χαλαρώσουμε. Ναι, ελοχεύει όμως, πρόεδρε, ο κίνδυνος αυτός. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ως πιθανότητα. Διότι παρόλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι θα θέλουν να πάνε το πρωί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπουμε και στα γιατρία πάλι. Αν πάμε και δούμε τι γίνεται στα γιατρία, μπορεί να σας πούν ότι στο πρωινό γιατρίο έχει μια αναμονή μερικών εβδομάδων ή ξέρω εγώ μηνών. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλες οι αναμονές για τα γιατρία.
Αλλά θα σας πω ότι στα απογευματινά έχω τη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι λένε όχι, περιμένω για το πρωινό. Άρα εδώ αυτό είναι το μόνο σημείο το οποίο είναι κομβικό για το συμφέρον των ασθενών και αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα όλων και το δικό μας και του Υπουργείου. Πιστεύω ότι έτσι είναι. Να μην δούμε χαλαρές λίστες το πρωί για να υπάρχει προώθηση προς το απόγευμα. Το πρωί, πριν μπούμε εδώ για την εκπομπή, είδα σε κάποια πρωινή εκπομπή ένας εκπρόσωπος έλεγε ότι οι πρώτες επεμβάσεις για ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν, είναι στην αναμονή 2 χρόνια, θα είναι δωρεάν. Τη γνωρίζετε αυτή την πληροφορία, υφίσταται, υπάρχει? Αυτό είναι κάτι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 50.000 επεμβάσεις. Τις λεπτομέρειες. Άρα θα γίνει αυτό, να το πούμε, να το ακούσει ο κόσμος. Ναι, δεν τις ξέρουμε βέβαια τις λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει αυτό ως πρόγραμμα. Και αυτό, αν συμβεί, θα μειώσει τη λίστα αναμονής στο 50%. Διότι αυτή είναι περίπου 100.000. Με το γεια σας, δηλαδή, με το χαίρετε αμέσως, δηλαδή, θα γίνει αυτό για ανθρώπους που περιμένουν καιρό. Αμέσως δεν θα γίνει, γιατί για να κάνουμε 50.000 επεμβάσεις θέλουμε και κάποιο χρόνο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, ξέρετε, η κάθε επέμβαση έχει το χρόνο της. Άλλη μπορεί να είναι της μισής ώρας, άλλη μπορεί να είναι των 3 ώρων. Τόση πολύ είναι, κύριε Ξαδάκτυλε, αυτοί που αναμένουν, που περιμένουν καιρό. Δεν είναι βαριά περιστατικά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι βαριά περιστατικά. Πάντως 50.000 ασθενείς, 50.000 χειρουργία είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά τα περιστατικά δεν μπορεί να είναι τόσο βαριά. Δηλαδή, κίνδυνο ζωής δεν μπορεί να είναι, να περιμένουν 2 χρόνια, έτσι δεν είναι? Όχι, τα επίγοντα και τα βαριά, τα επίγοντα, τα ογκολογικά. Εκτελούνται αυτά. Αυτά εξυπηρετούνται και γι' αυτό και μεγαλώνει η λίστα για τους καταράκτες που είναι σωστά. Το βάση. Εκεί είναι οι καταράκτες, το έχουμε ακούσει. Το πολύ, ναι. Για τις αμυγδαλεκτομές που είναι επεβάσεις της μισής ώρας. Α, με την ευκαιρία, για πείτε μας τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτά μετά από απογευματινά έχει. Είναι και για τις αρθροπλαστικές, οι οποίες είναι επεβάσεις των 2,5-3 ώρων. Η ισχύα και λοιπά, δηλαδή, έτσι. Είναι και για αυτές τις επεμβάσεις. Είναι και για τις κύλες που είναι το 45 λεπτών, είναι και για τις φωλοξυφεκτομές που είναι το 45 λεπτών. Δηλαδή, είναι επεμβάσεις που δεν έχουν όλες τον ίδιο χρόνο εκτέλεσης. Και για να κλείσουμε, αυτός ο τιμοκατάλογος που υπάρχει, όταν λέει, ας πούμε τώρα, ότι κοστολογείται η πολύ μικρή απογευματινή 300 ευρώ, η μικρή 500, η μεσαία 900. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το γιατί επεμβάσεις μιλάμε, δηλαδή αυτή η πολύ μικρή 300 ευρώ? Η πολύ μικρή είναι η αφαίρεση ενός σπίτιου. Μια ελιά δηλαδή. Κάποιος που θέλει να βγάλει μια ελιά. Η μικρή, μεσαία. Ακριβό δεν είναι, πρόεδρε, για την αφαίρεση μιας ελιάς 300 ευρώ. Δερματική βλάβη. Τόσο κοστολογήθηκε. Τώρα, αν θέλετε να το συγκρίνουμε. Άμα πάει ιδιωτικά, θα δώσει περισσότερα πάντως σίγουρα. Λίγο παραπάνω, όχι πολύ παραπάνω. Μάλιστα. Εκεί δεν είναι πολύ ανταγωνιστικό αυτό. Για να μην δηλαδή. Ανταγωνιστικό είναι στη μεγάλη 1.200 ευρώ, ας πούμε, στη βαριά 1.600. Εκεί είναι ανταγωνιστικό, βέβαια. Εκεί είναι ανταγωνιστικό. Εκεί στα μεγάλα, δηλαδή τα απαιτητικά χειρουργία, θα επωφεληθεί ο ασθενής. Μάλιστα. Στα μεγάλα είναι ανταγωνιστικό. Εφόσον το επιλέξει, προσέξτε, υπάρχει κάτι το οποίο μας διαφεύγει πάντοτε. Για πείτε. Οι γιατροί, οι ασθενείς θέλουν πάντα να διαλέγουν τον γιατρό τους. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Δηλαδή, ναι, απλά δεν έχει πάντα, την δυνατότητα, την οικονομική να το πράξει. Έχει την επιθυμία, έχει την ανάγκη ίσως, αλλά τη δυνατότητα, το πορτοφόλι δεν το σηκώνει. Ακριβώς. Και γι' αυτό και σας είπα ότι ενώ το 45% επιλέγει ιδιωτικά, το 70% θα ήθελε, αλλά δεν μπορεί. Όταν συναντηθεί η επιθυμία του ασθενούς να χειρουργηθεί από το συγκεκριμένο γιατρό με την οικονομική του δυνατότητα, τότε θα δούμε να υλοποιούνται απογευματινά χειρουργία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας. Είναι πολύ. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι το κομβικότερο όλο. Φυσικά. Τότε φυσικά. Θα έχουμε επιτυχία. Το καταλαβαίνουμε. Βεβαίως. Μακάρι η εφαρμογή, λοιπόν, στην πράξη, τα απογευματινά χειρουργία να φανούν χρήσιμα, επωφελή για τον κόσμο, να μειωθούν οι λίστες, να βρει την υγεία του ο κόσμος. Αυτό είναι το ζητούμενο και, το και ο στόχος, κύριε Ξαδάκτυλε. Ναι, γιατί όποιος χειρουργείται το απόγευμα φεύγει από την πρωινή λίστα. Όπως επίσης και όποιος έχει χειρουργηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Αποσυμφορίζει την κατάσταση. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οπότε ο πλέον αδύναμος παίρνει σειρά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Στην καλημέρα μας. Πίσω μετράμε αντίστροφα για το φινάλε της εκπομπής. Να πάμε πιο ευχάριστα πάλι. Έχουμε το βίντεο. Μήπως έχουμε το βίντεο τώρα, το χιουμοριστικό, να το παίξουμε, να το δούμε. Ό,τι μας πείτε.
Το έχουμε, ωραία, θα το δούμε. Διασκέδαση πάλι. Να λοιπόν, πάμε humor. Λοιπόν να δούμε από τους Walkman The Band που τους φιλοξενήσαμε εδώ τις προάλλες στην εκπομπή μας. Το τελευταίο τους ήταν αυτό που δεν θέλαν να μας πούνε για να μην το προδώσουν. Που σατιρίζουν αυτό μετά από γευματινά χειρουργία. Πάμε να το δούμε. Γιατρέ μου βασανίζομαι, πονάω στο ισχύο. Το βλέπω έχεις πρόβλημα, θέλεις χειρουργείο. Αλήθεια λες γιατρέ μου είναι τόσο σοβαρό. Πρέπει να γίνει άμεσα, πονάω δεν μπορώ. Με τη σειρά σας κύριε στη λίστα αναμονής. Πιστεύω σε 2 χρόνια θα χειρουργηθείς. Τι μου λες γιατρέ, δεν μπορώ να περπατήσω. Άμα δεν δουλέψω, πες μου πώς θα ζήσω. Όλοι πονάνε κύριε, δεν είστε μόνο εσείς. Υπάρχει μια λύση, αλλά θα ξυλωθείς. Τι εννοείς θα ξυλωθώ, θέλεις φακελάκι? Όχι, θα γίνει νόμιμα το απογευματάκι. Δεν φτάνουν οι γιατροί, δεν κάνουνε προσλήψεις. Αλλά σου λέει τα απόγευμα μπορείς να χειρουργήσεις. Και ποιος θα το πληρώνει? Ο Έλληνας πολίτης. Και αν αυτός δεν έχει, θα γίνει μακαρίτης. Και όλα αυτά τα χρόνια που μας έκαναν κρατήσεις. Ρε φίλε πες μου θες ή δεν θες να περπατήσεις. Αν δεν έχεις φράγκα ένα μήλο την ημέρα, είναι ο μόνος τρόπος για να μας κάνεις πέρα. Να κάνεις το σταυρό σου, μπας και έχεις την υγειά σου. Γιατί άμα τη χάσεις, πετάξαν τα λεφτά σου. Τέρμα τα φακελάκια, τέρμα η αυθαιρεσία. Ελλάς, θρησκεία και δωρεάν υγεία. Μας έμειλε το μήλο και ο σταυρός λοιπόν. Όλα για το βιντεάκι με το προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, το καρναβάλι δεν είναι μόνο στις κλασικές περιοχές που ξέρουμε και κυρίως το επίκεντρο, το βασικό το επίκεντρο, την Πάτρα ή το Ρέντι. Είναι παντού. Αλλού, είναι παντού. Η Ξάνθη, είναι σε παντού. Όλη την Ελλάδα. Και είναι και πολύ παραδοσιακό και στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Πάμε να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο λοιπόν. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, τον κύριο Μάνο Τσάκωνα. Την καλημέρα μας. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Τι κάνετε? Είστε καλά, εκεί, Πατμόν, ετοιμάζεστε. Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός, ξεκινάμε την Κυριακή. Είστε όλοι μια παρέα, όπως λέει η επίσημη αφίσα η φετινή, σωστά? Ακριβώς, είναι η θεματική μας φετινή, μια παρέα. Το Ρέθυμνο πάντοτε, το καρναβάλι στο Ρέθυμνο ξεκίνησε από μια παρέα. Συνεχίζει να είναι μια παρέα και καλούμε όλο τον κόσμο, όλη την Κρήτη εδώ, την υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ στο Ρέθυμνο να γίνουμε μια παρέα. Βλέπουμε και την αφίσα, ναι. Ναι. Μας εμπνέει για να κατεβούμε, να κατηφορήσουμε προς Ρέθυμνο μεριά και να γίνουμε ακριβώς όλοι μαζί μια πολύ παρέα χρόνο, δυνατή. Πολύ αισιοδοξία και σας περιμένουμε. Έχουμε απολαύσει το Ρέθυμνο εγώ τουλάχιστον πολλές φορές πραγματικά και έχω τις καλύτερες των αναμνήσεων όποτε το επισκέπτομαι και το παλιό λιμάνι και όχι μόνο έτσι. Αντιδήμαρχε, τα άρματα, τι θεματολογίας θα είναι, δηλαδή από πού έχετε εμπνευστεί φέτος? Να ξεκινήσω και να πω ότι το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι είναι το καρναβάλι της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο οι απόκριες έχουν μια ιστορία περισσότερο από 110 χρόνια και το καρναβάλι στο Ρέθυμνο, το νεότερο καρναβάλι στο Ρέθυμνο έχει μια ιστορία 30 χρόνων που διοργανώνεται από το Δήμο Ρεθύμνης και τις καρναβαλικές ομάδες. Φέτος ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή που ανοίγει το Τριώδιο με την τελετή έναρξης που θα γίνει στην πλατεία του Αγνώστου. Τι θα κάνετε εκεί, αντιδήμαρχε, στην τελετή έναρξης, τι να περιμένει ο κόσμος, για δώστε μας λίγο έτσι. Μην πείτε όλες εκπλήξεις, αλλά δώστε κάτι. Τι να περιμένουμε? Μια πρόγευση. Προηγείται στη μεγάλη πόρτα, στην παλιά πόλη, μια συγκέντρωση για τα παιδιά, όπου εκεί ανιματέρ κλόουν θα κάνουν ένα σοου αφιερωμένο για τα παιδιά και μετά από μία ώρα περίπου στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η πρώτη μικρή καρναβαλική παρέλαση, το καρναβαλάκι όπως ονομάζουμε, όπου μετέχουν όλες οι ομάδες. Άρα η Κυριακή η επόμενη είναι για τους μικρούς φίλους, για τις νεαρότερες ηλικίες το, βέβαια. Το ξεκίνημα της Κυριακής είναι το για τους μικρούς φίλους. Το ξεκίνημα. Μετά λοιπόν... Στη συνέχεια έχουμε το καρναβαλάκι όπου μετέχουν όλες οι ομάδες με 2 τουλάχιστον άτομα, τα ζευγάρια δηλαδή, και θα κάνουν μια πολύ μικρή παρέλαση στα στενά της παλιάς πόλης για πρώτη φορά να δείξουν τις φετινές στολές, τερματίζοντας την πλατεία του Αγνώστου όπου είναι και η επίσημη τελετή έναρξης. Εκεί θα γίνει εκ νέου η παρουσίαση των στολών.
θα έχουμε ένα χορευτικό σόου, θα έχουμε πυροτεχνήματα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του φετινού καρναβαλιού και στη συνέχεια έχουμε τη μεγάλη συναυλία με την Αναστασία. Μάλιστα. Πάρα και αρχίζει το ξεφάντωμα μετά. Αυτά την πρώτη την Κυριακή, έτσι. Μετά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κλιμακώνεται. Συνεχίζουμε στο επόμενο τριήμερο όπου είναι το κυνήγι του θησαυρού, το πολύ αγαπημένο κυνήγι θησαυρού του Ρεθύμνου και το πολύ διαφορετικό, μια και όλα γίνονται μέσα από την ιστορία της πόλης, όλοι οι γρίφοι είναι από την ιστορία της πόλης. Φέτος οι διοργανωτές είναι η περσινή νικήτρια ομάδα, τα Τεμπελόσκυλα. Τεμπελόσκυλα, είναι νικητές. Τι ωραίο. Εντάξει, δραστήριοι, αν και τεμπελόσκυλα, τη βρήκανε την άκρη. Ακριβώς, οι νικητές. Δεν μου λέτε οι νικητές πόσες νταμιτζάνες ρακί παίρνουν δώρο. Οι νικητές πόσες νταμιτζάνες ρακί παίρνουν δώρο. Οι νικητές, λέω, πόσες νταμιτζάνες ρακί παίρνουν δώρο. Και πώς κουκουβάγες. Αυτό πρέπει να έρθετε εδώ, πρέπει να έρθετε στην πόλη μας να τα απολαύσετε. Δεν γίνεται, δεν μαρτυράτε τίποτα, αντιδήμαρχε, πρέπει να έρθουμε εκεί, λέτε. Ακριβώς, δεν δίνουμε τέτοιες απαντήσεις. Η τελευταία Κυριακή της αποκρίας στις 17, έχει κάτι άλλο, τελευταία Κυριακή της αποκρίας στις 17. Πριν την τελευταία Κυριακή συνεχίζουμε την Τρίτη στις 5 Μαρτίου, έχουμε τις καθιερωμένες παλιές ελληνικές καντάδες στα στενά της παλιάς πόλης, όπου ωραίο. Πραγματικά μετέχει όλη η πόλη κάθε βράδυ, σε εκείνο το βράδυ. Συνεχίζουμε με το χορό των ομάδων την επόμενη Κυριακή, προηγείται η Τσικνοπέμπτη. Ναι. Όπου και θα τσικνήσετε για τα καλά. Εκεί έχετε κάνει διάλειμμα για Αντικριστό. Ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός ομάδων που τσικνίζουν στις πλατείες, κυρίως της παλιάς πόλης και όχι μόνο. Και συνεχίζουμε με τον χορό των ομάδων την τελευταία Κυριακή πριν την αποκριά, για να πάμε στην κορύφωση το τελευταίο τριήμερο, όπου είναι την Παρασκευή οι κριτικές παραδοσιακές καντάδες, λαούτα, μαντολίνα, λύρες. Μα συνεπήρατε, αντιδήμαρχε, τι ωραία να περάσετε εξαιρετικά όπως δεν έχετε περάσει καμία καλή επιτυχία χρονιά. Σε όλες τις εκδηλώσεις σας. Καλή επιτυχία, με πολύ κέφι και με πολύ χαρά και του χρόνου. Σας ευχαριστούμε. Καλά ξεφαντώματα. Και την νυχτερινή παρέλαση και τη μεγάλη παρέλαση 17 Μαρτίου. Μάστε. Να είστε καλά. Καλά ξεφαντώματα. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πολύ. Ευχαριστούμε. Αν μπορέσουμε, γιατί είναι λίγο μακρινός προορισμός, να ανταποκριθούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό One Live Magazine. Τώρα δεν μπορώ να σε ρωτήσω για πού θα το βάλεις εσύ, για πού θα κινήσεις τις απόκριες. Αύριο, tomorrow. Θα σου πω αύριο. Λοιπόν, αύριο στις 9 και πάλι εδώ στο One Channel. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο, ραντεβού είναι Παρασκευή αύριο. Πρέπει να κάνουμε δική μνήμα και αναφορά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να μας περιμένετε πώς και πώς, με καφέ ολέ ή ό,τι άλλο καφέ αγαπάει ο καθένας. Καλή δύναμη σε όλους σας. Καλημέρα. Καλή υπόλοιπο ημέρα, να είστε καλά.